συνεχίζει την προκλητική στάση ο Ερντογάν. Προειδοποίησε την Ευρώπη πως εάν δεν συνέλθει θα ανοίξει την πύλη σε 3,5 εκατομμύρια μετανάστες. Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία την στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Συρίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως αν υπάρξει επιπλέον πλεόνασμα θα δοθεί τον Δεκέμβριο για την στήριξη των ασθενέστερων ομάδων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Network 24 από τη συχνότητα του Attica TV, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρας ως Πέμπτη, από τη συχνότητα του Attica TV, χωρίς τον Βασίλη Ταλαμάγκα σήμερα, Γιάννης Κορονέος, μαζί μου, Ντέπι Γκολεμά. Χαίρετε. Καλησπέρα Ντέπι. Καλησπέρα Γιάννη. Και Μάνος Οικονομίδης, συνάδελφος, διευθυντής του στερόγραφα.gr. Για να δούμε τι άλλο, καταρχάς την υπόθεση της τουρκικής επίθεσης στη Βόρεια Συρία κατά των Κούρδων, Ερντογάν κατά όλων και συνεχίζει ακάθεκτος. Ο Ερντογάν τα έχει βάλει με όποιον μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση στο διεθνές στερέωμα. Εντάξει, στρατιωτικά πολεμικά χτυπάει τώρα τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία. Έχει αρχίσει από χθες το βράδυ και η χερσαία επίθεση. Έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί με πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές. Είναι στην περιοχή Tal al-Abyad και Ras al-Ain. Για όσους τα παρακολουθούν έστω και ακροθυγώς τα πράγματα στο τι συμβαίνει και στη Βόρεια Συρία, είναι δύο πόλεις μεγάλες, στις τάξεις των 100-150.000 κατοίκων, τουλάχιστον πριν αρχίσουν τα καραβάνια των προσφύγων, γιατί εννοείται, περιμένοντας την επίθεση των Τούρκων, πολλοί από τους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί, αλλά είναι και προπύργια της κουρδικής προσπάθειας στον πόλεμο κατά του ISIS. Πολέμησαν γενναία τα περασμένα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια εκεί οι Κούρδοι μαχητές. Για να έρθει σήμερα ο κύριος Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να εισβάλλει στην περιοχή, να δημιουργήσει αυτή τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας. Ζώνη ασφαλείας για ποιον, εντάξει, σίγουρα καλύπτει τις δικές του επιδιώξεις. Υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις. Αν θα τη δημιουργήσει. Υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά και της Ευρώπης και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Και της Ελλάδας. Ως ένα σημείο και της Ελλάδας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν σήμερα μαζί και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο τι συμβαίνει. Είχε και ο Πρωθυπουργός μια ενδιαφέρουσα ομιλία, συνέντευξη μάλλον, με τον αρθρογράφο της New York Times, τον κύριο Ρότζερ Κόεν, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, από όπου βγήκαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το τι σκοπό έχει να κάνει στην οικονομική πολιτική ο Πρωθυπουργός και κυρίως την υποστήριξη, τα μέτρα υποστήριξης των αδυνάμων με φόντο το κοινωνικό μέρισμα τον επόμενο Δεκέμβρη. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα στην σημερινή εκπομπή. Πάμε όμως με το κυρίαρχο, συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο. Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα μια επίδειξη δύναμης του Ερντογάν σε μια ευαίσθητη περιοχή που αρχίζει και ακουμπάει και εμάς. Ντέπι. Επίδειξη δύναμης μέχρι πότε, να δούμε, γιατί ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το βασικό ζήτημα για μένα που ως απλός πολίτης κυρίως το παρακολουθώ είναι τι θα κάνει η Ευρώπη πια και πόσο θα στριμώξει, όχι μόνο με λόγια, το Σουλτάνο και αν αυτή η απειλή που μας καίει τα σωθικά κάθε τόσο το άνοιγμα της κάνουλας καταλάβει και η Ευρώπη ότι δεν θα κάψει μόνο τη γείτονα χώρα, αλλά θα έχει εξέλιξη σε με αφορμή όλη αυτό που λες, οι σημερινές δηλώσεις του Σουλτάνου, όπως καλά τον είπες, ακριβώς, θα στείλουμε 3,5 εκατομμύρια, 3,6 εκατομμύρια πρόσβικες στην Ευρώπη, αν χρειαστεί. Εντάξει. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση και η παράλογη, θα την έλεγα, δήλωση που έκανε,
Που είπε ότι συμπαθούμε τον κουρδικό λαό, αλλά δεν ήταν με εμάς. Στην Ορμανδία, του Τραμπ, λες τώρα, έτσι, δηλαδή, του Τραμπ, ναι. Δηλαδή, ακούς κάτι απίστευτο. Ενώ οι Τούρκοι είχαν τρελαθεί, στην Ορμανδία ήταν πρώτοι στον πόλεμο. Έλατε, αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβα. Έτσι, στην απόβαση τους θυμάμαι και εγώ μετά με την Μισελίνο. Τους θυμάμαι, δηλαδή, είδα κάτι τρελά πράγματα την ώρα που η ανθρωπότητα κλαίρε, παιδί μου, αυτά. Οι απλοί άνθρωποι που βλέπουν πάλι αυτή τη συνέχεια. Βλέπουμε εικόνες τώρα. Αυτές είναι σημερινές, νομίζω. Θα με διορθώσει ο κύριος Τάνος, αν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι σημερινές. Δεν είναι από επιθέσεις. Είναι ένα μέτρο άμυνας από την πλευρά του κουρδικού, των Κούρδων μαχητών και είναι λάστιχα για να θολώνουν την ορατότητα, να μην υπάρχει καλή ορατότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους βομβαρδισμούς που επίκυνται από τον τουρκικό στρατό, από τις τουρκικές δυνάμεις. Πριν βλέπαμε και τα βραδινά πλάνα, πυροβολικό ρουκέτες έφευγαν από την πλευρά των τουρκικών δυνάμεων, αεροπορικές επιδρομές. Εντάξει, νομίζω η εικόνα τα λέει όλα. Είναι εμπόλεμη ζώνη κανονικά στην Βόρεια Συρία, στις περιοχές Ταλαμπιάν και Ράστα Λάιν. Είναι στην κατοχή των κουρδικών δυνάμεων αυτές, έτσι. Για ένα μεγάλο διάστημα, γύρω στα 2 χρόνια, ανήκαν στο χαλιφάτο του ISIS, το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Το ανακατέλαβαν οι Κούρδοι του YPG, πολεμώντας γενναία, με τη συμβολή των Αμερικανών, ακριβώς, έτσι, κακά τα ψέματα. Και τώρα έχει μια νέα πραγματικότητα, ένας λαός ο οποίος έχει υποφέρει πολλά. Δηλαδή, ότι ενώ είχαν τεράστια συμβολή, ξαφνικά τους πουλάνε στους ανθρώπους και τους αφήνουν στα χέρια του. Μάνο, εσύ, Μάνος Οικονομίδης, το παρακολουθεί χρόνια το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχεις και καλή πληροφόρηση και από την Αμερική. Γενικά, τι βλέπεις εσύ τώρα, Μάνο, πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Είναι, φοβάμαι, εξαιρετικά σύνθετο και γι' αυτό εγώ θα στεκόμουν περισσότερο σε αυτό που είπε και η κυρία Γκόλεμα, το ανθρωπιστικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι αγγίζει οριζόντια αυτή τη στιγμή τις ανθρώπινες κοινωνίες. Ήδη οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε και από το πρωί είναι μικρά παιδιά νεκρά, οικογένειες οι οποίες ξεσπιτώνονται και φυσικά εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας εκ των πραγμάτων καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς θα έρθουν στην Ευρώπη. Αλλά σκέψτε το δράμα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο, το δικό τους αίμα χύθηκε για να νικηθούν οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Και να βάλω και μία άλλη παράμετρο, οι Αμερικανοί είχαν αποστασιοποιηθεί αρκετό καιρό πριν και από τον πόλεμο και χρειάστηκε να κατέβει ο κύριος Πούτιν ουσιαστικά, ο οποίος υπό τον έλεγχο μάλλον της Ρωσίας είναι και ο εναέριος χώρος όπου κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν τις επιθέσεις και γι' αυτό και ζήτησε ουσιαστικά μία τελευταία άδεια από τον κύριο Πούτιν πριν ξεκινήσει χθες το απόγευμα. Άκουσα σήμερα και τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος επίσης ήταν η πρώτη φορά που μίλησε. Πρώτη φορά. Να πούμε ότι το Ισραήλ είναι σε μια μεταβατική περίοδο, διότι μετά από 2 εκλογικές αναμετρήσεις προέσαν και οι 2 εκλογές. Δεν έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Πάνε μάλλον και για τρίτη. Ο κύριος Νετανιάχου βεβαίως παραμένει πρωθυπουργός. Από την άλλη, επειδή έχει μια δικαστική εκκρεμότητα, είναι υπό αμφισβήτηση και στο εσωτερικό του Λικούντ. Ωστόσο, παραμένει το σε εισαγωγικά απόλυτο γεράκι της Μέσης Ανατολής. Ναι. Και το ότι βγήκε σήμερα και το Ισραήλ να τοποθετηθεί απέναντι στον κύριο Ερντογάν, που θυμόμαστε και ότι ο κύριος Νετανιάχου το επιτέθηκε και ως απάντηση σε όσα είπε ο κύριος Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κατά του Ισραήλ, έχει τη σημασία του. Στον άξονα πρέπει εκ των πραγμάτων να βάλουμε σε υψηλό επίπεδο και το Ιράν. Η φρουρή της Επανάστασης ήταν το δεύτερος μάχημο στρατός που έδωσε τη μάχη κατά των τζιχαντιστών. Όλο αυτό ωστόσο ουσιαστικά κονιολτοποιείται. Μάνο, συγγνώμη να σε διακόψω. Όλες οι τοποθετήσεις, δηλαδή ψάχνω να βρω ποια είναι η πιο μετριοπαθής, η πιο ήπια, το πούμε έτσι, απέναντι στον Ερντογάν. Όλοι λίγο πολύ θέτουν αυτής απέναντι στον Ερντογάν, έτσι. Από την Αμερικανούς αξιωματούχους, εντάξει, δεν θα σου πω τώρα τους. Ο Γκράχαμ έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή ήταν απέναντι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και στενός συνεργάτης του Τραμπ. Το ενδιαφέρον αυτό που αρχίζει να αναλύσει είναι ότι στο εσωτερικό. Και η Χίλαρη Κλίντον, βέβαια. Ναι. Στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπήρξε εξέγερση. Ο Λίτσεϊ Γκρέιμ ήταν ο πρώτος. Ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ήταν αντίπαλος του κυρίου Τραμπ, που είναι ισχυρός γερουσιαστής, 40 από τα εκολαπτώμενα αστέρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και πάνω απ' όλα, εγώ θεωρώ την Νίκη Χέιλι, η οποία ήταν η πρώην πρέσβυρα, τον είπα, στον ΟΗΕ. Είναι ουσιαστικά εκλεκτή του συστήματος και έχει επενδύσει πάνω της και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως μια ενδεχόμενη εναλλακτική, αν στραβώσει πάρα πολύ η ιστορία με τον κύριο Τραμπ και την διαδικασία που έχει ξεκινήσει για την καθαίρεσή του.
είπες κάτι. Όλοι ουσιαστικά τον έχουν καταδικάσει, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Ακάθεκτος, έτσι, ναι. Και επειδή στην ανάλυση μας έχει διδάξει η ζωή ότι δεν υπάρχει κενό, ειδικά στα διεθνή, είναι προφανές ότι ο κ. Ερντογάν αυτή τη στιγμή κάνει τη δουλειά όλων, λιγότερο ή περισσότερο. Ή πάντως τα συμφέροντα όλων των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής ακριβώς τέμνονται αυτή τη στιγμή στο να ισχυροποιηθεί η Τουρκία, να κάνει αυτό που λέμε το κομμάτι του κ. Ερντογάν για κάποιο διάστημα. Η κατάσταση θα εκτραχυνθεί αν αυτό συνεχιστεί για μέρες. Ναι. Η ανάλυση που γίνεται και πρόγνωση είναι ότι θα είναι για μερικές μέρες. Αλλά αν το σκεφτούμε, μιλάμε για ζωές οι οποίες χάνονται ώρα με την ώρα, έτσι. Εγώ θα το βάλω έτσι. Όλο ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ντέπι και Μάνο, θα βάλω ότι έτσι τις πρώτες, όπως τις μαζέψαμε, τις πρώτες αντιδράσεις, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ προσπαθούσα από το πρωί να δω κυρίως το ευρωπαϊκό κομμάτι της αντίδρασης σε αυτά που έχει κάνει ο Ερντογάν. Συγχωρείς, Γιάννη, πετυχαίνει την Ευρώπη, γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ουσιαστικά σφαίρα στην καρδιά της Ευρώπης, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, σε μια περίοδο αλλαγής πολιτικής ηγεσίας. Είμαστε στη φάση όπου περνούν οι επίτροποι της κυρίας Φαντερ Λάιεν από ακροάσεις. Δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, δηλαδή. Και με τις απώλειες που έχει η κυρία Φαντερ Λάιεν, είναι έτσι κι αλλιώς στο. Η κυρία Μέρκελ επίσης δεν είναι στα πολύ καλά της, στη Γερμανία. Βρίσκει μια Ευρώπη γενικά να μην στεκέται καλά στα πόδια της, είτε λόγω διαδοχής στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι και το ανοιχτό μέτωπο του Brexit, που δεν ξέρουμε ακριβώς. Έχει το Brexit αντεπόρτας. Έχει στην κυρία Μέρκελ όντως αδύναμη. Μια Γαλλία η οποία και αυτή ψάχνει τα πατήματά της. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποιος ήθελε αυτή τη στιγμή να στριμώξει την Ευρώπη, ήταν η κατάλληλη συγκυρία για να το κάνει. Θεωρείς δηλαδή ότι έχει και από αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι γεωπολιτικό καθαρά το παιχνίδι που παίζεται. Ο κύριος Τραμπ άνοιξε ένα διαρκές μέτωπο με την Κίνα στο κομμάτι του εμπορικού πολέμου. Είδε ότι δεν του έβγαινε. Το συνεχίζει, αλλά με άλλους πλέον τονισμούς. Και προφανώς χτυπάει πάλι την Ευρώπη. Μάλιστα. Ντέπι, στο κομμάτι των δηλώσεων, τη αντίδραση των Ευρωπαίων, έμεινε ικανοποιημένη. Δηλαδή, θα σταχυολογήσω, θα πούμε μερικά πράγματα. Δηλαδή, έχει πει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας δεν βοηθάει κανένα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, θα ενισχύσει το Ισλαμικό καθεστώς. Ζητάμε από την Τουρκία να τερματίσει την επιχείρηση. Μπράβο. Η Γαλλία, νομίζω, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αν δεν κάνω λάθος. Η Γαλλία και η Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ, το είπαμε και αυτό στην αρχή, για να σταματήσει η τουρκική εισβολή στην Συρία. Περιμένουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να τερματίσει. Έχει οι παρεμβάσεις του ΟΗΕ συγκεκριμένα ζητήματα, φλέγοντα για τον πλανήτη, είναι τρομερές. Έχουμε πάθει όλη η πλάκα. Επίσης, ανακοινώθηκε η παρέτητα από έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Από τα σύννεφα, ναι, αυτό που λέμε. Ο Μπένι, ο ΙΕ και σταματάνε όλα, ρε παιδιά, το είπε ο ΙΕ. Ανακοινώθηκε και ότι κινείται στα όρια της πάσης πληρωμών, έτσι, ότι έχουν ταμιακό πρόβλημα. Έχουν ταμιακό πρόβλημα, το είδα και εγώ λίγο στο. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κύριος Κόντε, η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει μια περιοχή η οποία είναι έτσι κι αλλιώς έφλεκτη. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, με tweet του, η Δανία έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Νομίζω ότι έχει ακόμα, μάλλον το θυμάσαι, διατηρεί στρατεύματα. Και γενικά έχει και διπλωμάτες οι οποίοι παίζουν ρόλο στα διεθνή. Στα διεθνή ακριβώς. Την έντονη ανησυχία του για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία εξέφρασε ο κύριος Κόφον. Αυτές είναι μέχρι στιγμές οι παρεμβάσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, είναι υποτίθεται οι πιο σημαντικές που ζητούν να συγκληθεί το Συμβόλαιο Ασφαλείας. Τώρα τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, έξυπνοι άνθρωποι. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, πια αυτή η Ευρώπη με προβληματίζει. Είπαμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη να μην τη δείχνει. Τώρα μην παρέμβει σε ένα τέτοιο ζήτημα κάπως πιο αποφασιστικά, πιο κατηγορηματικά, πιο. Αυτή την Ευρώπη δεν τη θέλουμε. Το λέγαμε, νομίζω, πάρα πολύ καιρό και χωρίς να επέμβει ο Σουλτάνος. Αλλά τώρα βγάζει μια ανακοίνωση στο κάθε κράτος. Έχουμε βγάλει και εμείς σαν ελληνική κυβέρνηση. Οκ, και τελείωσε. Δηλαδή. Φοβάμαι ότι το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι έχουμε διολιστεί από τον κύριο Κίσιγκερ, ο οποίος αναρωτιόταν αν μιλήσω με κάποιον στην Ευρώπη, ποιον θα πάρω τηλέφωνο, στο ότι καλύτερα να μην πάρεις. Δηλαδή, γιατί οι απαντήσεις που βλέπουμε είναι. Ναι, υποτιμούν. Τη Υπήρου, έτσι ακριβώς. Και των κρατών. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Των κρατών που τραβάνε την άμαξα, ας το πούμε έτσι όπως το λέγει. Όχι, όχι, μάλλον, παρακαλώ. Πολύ μεγάλο μέρος της σύγχυσης της Ευρώπης στηρίχθηκε πάνω σε αρχές όπως την αλληλεγγύη, την ενσωμάτωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ναι. Μάνο, να σε διακόψω, να βάλω στη συζήτησή μας, επειδή το είπε η Ντέπι αρκετές φορές, τη δική μας αντίδραση. Την αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με αφορμή την ομιλία του στο Athens Democracy Forum.
αλλά και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ζήτησαν την άμεση διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε και περισσότερες ότι είχε να κάνει με την ευρύτερη, με την προκλητικότητα της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή και μίλησε κυρίως για το κομμάτι που αφορά και μας την Κύπρο και την Ελλάδα, ότι κάποια στιγμή πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι μπορεί να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών. Εντάξει, στο ίδιο πνεύμα με, με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους θα λέω εγώ. Μάνο, εντάξει, δεν θα συγκρίνουμε τώρα εμείς το Λάβαρο σε αυτή τη φάση. Είμαστε με μια χώρα η οποία αφήνει πίσω της ένα πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης. Είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, ναι, από την ίδρυσή της και στην Ευρωζώνη. Αλλά αυτή τη στιγμή θα περιμέναμε να μιλήσουν μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν και στρατό, δυνατή δηλαδή στρατιωτική παρουσία. Ας πούμε η Γαλλία. Είναι ένας ευνηδιασμός ότι ο κύριος Μακρόν απέχει. Κρατάει αποστάσεις ασφαλείας. Και επειδή έχει και συμφέροντα και με την Αίγυπτο, που το καθεστώς του κυρίου Σίση πλήρωσε πάρα πολύ την σχέση που είχαν η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν με τους αδερφούς μουσουλμάνους, γι' αυτό και τον θεωρεί τρομοκράτη και δεν τον αναγνωρίζει ο κύριος Ερντογάν. Ερντογάν, βέβαια. Πρώην στρατάρχη. Αυτό με τους τρομοκράτες πια του Ερντογάν, ποιος του βαφτίζει τρομοκράτες. Είναι όλοι τρομοκράτες. Και βέβαια υπάρχει νομίζω και μια ιστορική εκκρεμότητα με τους Κούρδους, όπου είναι ένας ταλαιπωρημένος λαός, αδικημένος, προφανώς σε διάφορες περιόδους της ιστορίας τους. Αρκετές μεγάλες δυνάμεις, μάλλον τους υποσχέθηκαν ότι θα υπήρχε το δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Αυτό βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρασυμβαίνει. Μάλιστα. Να πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, στην ΕΡΤ, που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, με την πολεμική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Είπε και άλλα ενδιαφέροντα, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες την ίδια του κυρίου Δένδια. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και το συζητάμε. Εγώ δεν το θεωρώ ευκαιρία. Θεωρώ ότι η Τουρκία κάνει λάθος. Κάνει λάθος, όπως κάνει πολλά λάθη, αλλεπάλληλα λάθη αυτής της φύσης και μορφής τα τελευταία χρόνια. Εισβάλλοντας τη Συρία, επιδιώκει τι, να δημιουργήσει μια ζώνη στην οποία να μετακινήσει πρόσφυγες από τη Συρία και να τους εγκαταστήσει εκεί. Υποτίθεται ως ζώνη απέναντι στο κουρδικό στοιχείο με το οποίο η Τουρκία δεν έχει καταφέρει να έχει καλές σχέσεις. Αυτό που έγινε παράνομο. Διότι η μετακίνηση μεταναστών πρέπει να υπόκειται σε κάποιες βασικές αρχές. Πρέπει να είναι εθελούσια, πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν συμβαίνουν σε αυτή την περίπτωση. Άρα αυτό που κάνει η Τουρκία είναι αντίθετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίδιων των προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία επικράτεια. Δεύτερον, ανοίγει ένα μέτωπο. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Τι την ωφελεί την Τουρκία αυτή τη στιγμή? Πώς θεωρεί ότι με τέτοιες κινήσεις θα εξασφαλίσει το δικό της μέλλον, το ειρηνικό μέλλον της δικής της κοινωνίας? Αφήστε μας εμάς, αφήστε τη Συρία, αφήστε τους Κούρδους, αφήστε τους πρόσφυγες. Μιλάμε τώρα για τους ίδιους τους Τούρκους. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος οι Τούρκοι. Το έχω πει επανειλημμένως και το έχω πει με λύπη. Η Τουρκία διαβάζει τον 21ο αιώνα με εγχειρίδιο ανάγνωσης του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Και καταλήγει σε λάθος συμπεράσματα και σε λάθος κινήσεις. Mm-hmm. Σε πολύ μεγάλο λάθος κινήσεις. Μάλιστα. Αυτά είπε χθες ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, στην δημόσια τηλεόραση. Δεν τα λέει άσχημα ως Υπουργός. Ήταν γενικά, δεν ξέρω αν την είδατε, ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν πολύ καλή συνέντευξη. Ναι. Και στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών και στο κομμάτι της Τουρκίας στη Συρία. Και στο κομμάτι των ευρωπαϊκών ζητημάτων, γενικά, εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον ως συζήτηση. Και είναι και γνώστης των θεμάτων. Αυτό που πρόσεξα είναι αυτό που μίλησε για την εθελούσια μετακίνηση των προσφύγων. Αυτό είναι λίγο αστείο, ναι, έτσι, δηλαδή. Για εμάς που το έχουμε ζήσει στην πράξη, δηλαδή. Για εμάς που το έχουμε ακριβώς, το εθελούσια, ας πούμε. Εντάξει, μόνο όσο συνεχίζει και στο βάζει, το δείξαμε από την αρχή, όσο συνεχίζει και στο βάζει στο τραπέζι του παιχνιδιού που κάνει ο ίδιος ο Ερντογάν και σήμερα που ψέλησαν κάτι οι άνθρωποι, δεν είπαν και τίποτα το μέρο, δεν το κυνηγήσαν και βγήκε αμέσως να προσέξει η Ευρώπη, δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την ανηλικρινή, κάπως έτσι, την πεστάση τους, να προσέξουν καλά γιατί θα τους στείλω 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους να τους πνίξουν. Εντάξει, πια. Πραγματικά απορεί κανείς πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν και για το μέλλον, θα έλεγα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή τη στάση του Ερντογάν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι επειδή είναι σε δύσκολη θέση, μπορεί να καταλαβαίνει ότι είναι περιθωριοποιημένος στην περιοχή.
Για μένα δεν, τα τελευταία 24 ώρα δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Βλέπουμε έναν ηγέτη, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στο στρατό του, στο λαό του, που επιχειρεί μια πολεμική αναμέτρηση με οτιδήποτε προκύψει. Θεωρώ ότι είναι δυνατός αυτή τη στιγμή, ότι είναι έτσι η ισορροπία δυνάμεων και οι συνθήκες τον ευνοούν και μπορεί να κάνει αυτό το τόλμημα. Και πάει να επεκτείνει τώρα κακά τα ψέματα του. Πάει να επεκτείνει τα σύνορά του. Εγώ θα βάζα σε αυτή στην κουβέντα μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και για όσους έτσι το παρακολουθούμε λίγο πιο στενά το ζήτημα. Έχει σήμερα η γενή ΣΑΦΑΚ του Καραγκιούλη. Έχει γράψει ο Καραγκιούλη ο διευθυντής της. Να τελειώνουμε σύντομα με τη Συρία. Συνεχίζοντας όλα αυτά τα ωραία που γράφουν αυτά το μέτωπο της Συρίας, το πώς έχουν τη αποστολή πολεμικών στρατιωτικών αγημάτων έχουν στην Συρία. Πόσο καλά πάνε οι επιχειρήσεις εκεί πέρα, να τελειώνουμε τη Συρία και με τους Κούρδους για να πάρει, σειρά το επόμενο μέτωπο Ελλάδας-Κύπρου. Ναι. Οι άνθρωποι, τι άλλο. Και ο Καραγκιούλη είναι ένα αρθρογράφος που έχει και σχέση με το καθεστώς και με αξιωματούχους τέλος πάντων του Ερντογάν. Φαίνεται. Και αρκετά πράγματα από αυτά που λέει βγαίνουν στη συνέχεια της ιστορίας. Κάνει αυτό που λέμε κινηματογραφικά το teaser. Το teaser. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Οικονομίδη. Πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, όπως το λες. Ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό που ξεκίνησες να λες και να πάρω και την πάσα από αυτό που έλεγε ο Υπουργός χθες. Νομίζω ότι διαβάζουμε λάθος τον κύριο Ερντογάν. Όχι εμείς, τον διαβάζει η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία. Ο κύριος Ερντογάν δεν επιβίωσε τυχαία σχεδόν 20 χρόνια, προερχόμενος από τη μειοψηφία της κοινωνικής και πολιτικής ελίτης στην Τουρκία και έχοντας μεταξύ άλλων περάσει και κάποια χρόνια στη φυλακή, έτσι ως πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν έχει πιάσει. Τον ατσάλωσε αυτή η φυλακή, Και νομίζω ότι επειδή η Τουρκία είναι ένας αχανής, μια αχανής χώρα με πληθυσμό που βλέπουμε ότι από την Άγκυρα και Πέριξ τα ποσοστά του, ακόμη και τώρα μετά από τόσες εκλογές, κινούνται κοντά στο 50% ή και παραπάνω. Ή μάλλον αρκετά παραπάνω και εξορροπεί λίγο το ότι χάνει στα παράλια και στην Κωνσταντινούπολη. Σημαίνει ότι έχει πιάσει το κλίμα και το τι ακριβώς κάνει η ψυχοσύνθεση του κοινωνικού του ακροατηρίου, που είναι και εκλογικό ακροατήριο κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Ο κύριος Ερντογάν καταλαβαίνει μόνο την γλώσσα της δύναμης, η οποία θεωρητικά είναι και διεθνής γλώσσα. Απλά άλλοι ηγέτες μπορούν και την εκφέρουν με τον τρόπο τους και αποτελεσματικά, άλλοι όχι. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει τότε, όταν ήταν ακόμη σε εξέλιξη η εντός ή εκτός εισαγωγικών Αραβική Άνοιξη, ξεκίνησε να λέει ότι θα πάμε να απελευθερώσουμε την Παλαιστίνη. Έγινε εκείνο το περιστατικό με το ρεσάλο των Ισραηλινών στο Μαβί Μαρμαρά. Δεν ξαναπέρασε τα στενά. Ναι. Το Ισραήλ τότε. Και τώρα ίσως βρίσκει κουμπιά του Ερντογάν. Ναι, βέβαια, μα το έχει δείξει ο κ. Ερντογάν και νομίζω αυτή ήταν και η μεγάλη του ανησυχία και με την απόπειρα πραξικοπήματος. Φοβάται να αποσταθεροποιηθεί στην εικόνα που έχει του αδιαφιλονίκη και του ηγέτη, ο οποίος είναι ο ισχυρός, ο οποίος προβάλλει και στο εσωτερικό της χώρας μια Τουρκία μεγαλύτερη από αυτή η οποία είναι. Ναι, ο ίσιος εννοώ, έτσι, το αποτύπωμα του αυτό αφήνει η Τουρκία στην Ελλάδα. Κοίταξε, πάντως με τις κινήσεις του ενισχύεται η εικόνα της περιφερειακής δύναμης της Τουρκίας. Μπορεί να έχει τις ρογμές της σε περιστατικά, αυτό που ανέφερες, το κομμάτι με ίσως αυτό που καλέστηκε και τώρα ο Τραμπ. Δηλαδή κάποιες στιγμές όταν οι Αμερικανοί αποφασίζουν να τον πρεσάρουν, να τον στριμώξουν τον Ερντογάν, το καταφέρνουν. Με αφορμή την περίπτωση, με συγχωρείτε, του Μπράνσον. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον κάθε φορά το φτάνει μέχρι αυτό το όριο και κάθε φορά πρέπει ο Αμερικανός ή ο Νετανιάχου, για παράδειγμα, να προχωρούν σε δράση. Θα έλεγα, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, ότι σε αυτή τη φάση και σε παλαιότερες ο Σουλτάνος χειρίζεται και το λαό τον οποίο έχει. Mm. Κατάλαβες, δηλαδή, μια χανής χώρα, όπως είπες πάρα πολύ καλά, με τι μόρφωση, τι επίπεδο, τι αναλφαβητισμό. Ναι. Υπάρχει που είναι τεράστιο, νομίζω, στην Τουρκία. Ιδίως για την ενδοχώρα μιλώ. Οι διπλωμάτες από την άλλη μεριά είναι όλοι σπουδαγμένοι στην Αμερική και είναι τα καλύτερα κεφάλια. Δεν παίζεται. Αλλά στην ενδοχώρα όπου υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον βλέπουν ως του Αλλάχ κάτι. Εκεί ποντάρει και εκεί. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Δένδιας και έχει απόλυτο δίκιο, ότι δεν είναι ούτε στον 20ο αιώνα, εγώ θα έλεγα ότι είναι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ας πούμε. Όσο καταφέρνει όμως πράγματα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθούμε. Καταφέρνει πράγματι η τουρκική εξωτερική πολιτική. Μην πούμε άλλα τώρα, να πάμε σε ένα
σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγη ώρα πάλι εδώ μαζί. Θα έχουμε στη συζήτησή μας, θέλαμε να ήταν εδώ μαζί μας, αλλά τελικά θα τον έχουμε τηλεφωνικά, και τον κύριο Κώστα Γρίφα, αναλυτή, γεωπολιτικό αναλυτή, καθηγητή στη Γεωπολιτική Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στη συχνότητα του Attica TV. Network 24 από τη συχνότητα του Attica TV. Επιστρέψαμε. Να θυμηθώ τώρα και να καλησπερίσω και τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας των ενημερωτικών τμήματων, των περιφερειακών καναλιών με τα οποία συνεργαζόμαστε και αναμεταδίδεται από τη συχνότητά τους η εκπομπή μας. Η εκπομπή και το βράδυ, 12 με 2 σε επανάληψη. Συζητάμε τι άλλο, τον Ερντογάν, τις προκλήσεις του, την επέμβαση στην Συρία και την χερσαία επίθεση πλέον, αλλά και, και τις επιδρομές της αεροπορικής. Γενικά, το χτύπημα Ερντογάν στη Βόρεια Συρία. Σε αυτό το σημείο, να καλησπερίσουμε και τον Κώστα Γρίβα, τον αναλυτή, τον γεωπολιτικό αναλυτή και καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα, κύριε Γρίβα. Καλησπέρα σας. Είμαστε με την Τέπη Γκολεμά, κύριε Γρίβα, και το Μάνο Οικονομίδη. Έχουμε κάνει μια εισαγωγή στα όσα συμβαίνουν στην Βόρεια Συρία, τα χτυπήματα Ερντογάν κατά των Κούρδων, την αντίδραση και των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και των Ευρωπαίων σε αυτή την νέα επίδειξη Ερντογάν. Εντάξει, να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα. Δεν έχουμε μείνει και εντελώς ικανοποιημένοι από τις πρώτες αντιδράσεις των ηγετών των άλλων κρατών. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, σηκώνει πολλή συζήτηση το συγκεκριμένο. Αλήθεια, η δική σας αίσθηση ποια είναι? Πώς βλέπετε τις πρώτες αντιδράσεις του πλανήτη απέναντι σε μια νέα επίδειξη ισχύως του Ερντογάν? Κοιτάξτε, κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον τεκτονικών αλλαγών στο διεθνές σύστημα. Γιατί αυτά που θεωρούσαμε ως δεδομένα, δηλαδή ότι ο κόσμος ελέγχεται από έναν μικρό αριθμό μεγάλων δυνάμεων και από εκεί και πέρα οι περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία εξ αντικειμένου έτσι εναρμόνιζαν τις πολιτικές τους με τις επιθυμίες των μεγάλων δυνάμεων, αυτό τίθεται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή η Τουρκία προωθεί μια εξαιρετικά φιλόδοξη ατζέντα δική της, επιθετική, με πολύ επιθετικό τρόπο μάλλον. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να το δούμε, γιατί δεν είναι μια πολεμική ενέργεια, δεν είναι κάποια επιδρομή στο εσωτερικό της Συρίας, δεν είναι μια μονομαχία πυροβολικού που θα είχαμε, ξέρω εγώ, μεταξύ πακιστανικών και ινδικών δυνάμεων. Η Τουρκία δηλωμένα θέλει να διεξάγει εθνοκάθαρση. Είπε ότι θα μπει μέσα με το στρατό της, θα εξαφανίσει το κουρδικό στοιχείο από την συγκεκριμένη περιοχή, θα κατασκευάσει χωριά και θα τοποθετήσει εκεί πέρα πληθυσμούς αραβικής καταγωγής και τουρκομάνικους κτλ. Έχουμε δηλαδή κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά βίαιο, ας πούμε, και βλέπουμε μια υποτιθέμενη διεθνή κοινότητα είτε να αντιδρά ανεμικά, είτε ουσιαστικά να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, η Τουρκία εμφανίζεται όχι απλώς ως περιφερειακός παίχτης. Εμφανίζεται δηλαδή ως ένα πολύ ισχυρό και αυτόνομο και αυτόφωτο γεωπολιτικό μέγεθος που επιβάλλει ολοκληρωτικά την ατζέντα της στην περιοχή, ταπεινώνοντας, θα έλεγα, τις υποτιθέμενες μεγάλες δυνάμεις και τους Αμερικανούς. Κύριε Γρίβα, αυτό είναι ένα ζήτημα που εμένα με έχει απασχολήσει. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, να πούμε ότι θεώρησαν τώρα ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους αποσυρώμενοι από την περιοχή, δίνοντας το έδαφος, δίνοντας το στρώνοντας ουσιαστικά το χαλί στον Ερντογάν. Οι Ρώσοι, απ' την άλλη, μήπως τώρα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους καλύτερα? Θέλω να πω, μήπως τελικά δεν είναι τόσο μακριά από τις δικές τους επιδιώξεις αυτό που κάνει ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγάλο κεφάλαιο των Αμερικανών,
το 90%, να το πούμε έτσι, της ισχύως τους. Είναι μια αίσθηση αίτητου, μια αίσθηση γοήτρου που έχουν και μια αίσθηση παντοδυναμίας που οδηγεί τους άλλους να ακούνε τις εντολές τους. Αυτή η αίσθηση λοιπόν υπέστη συντριπτικό πλήγμα σήμερα. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να το καθυποτάξουμε αυτό το πλήγμα σε τακτικισμούς του τύπου ότι ναι, δεν μας ενδιαφέρει εκεί και φεύγουμε, ξέρω εγώ, για να ασχοληθούμε με την Κίνα ή κάτι άλλο που ακούγονται. Το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών υπέστη πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό μέσα στο σημερινό κόσμο είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει ανεκτό. Δηλαδή, σήμερα θα έλεγα ότι τελείωσαν οι τελευταίες ψευδεστήσεις περί των αντιλήψεων περί μονοπολικού κόσμου, ενός κόσμου που υποτίθεται ελέγχεται από την Ουάσιγκτον. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Είμαστε πλέον ξεκάθαρα σε μια νέα εποχή, σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα και πολυπολικό διεθνές σύστημα. Και με νέους παίχτες, έτσι, όχι απαραίτητος μεγάλες δυνάμεις, παραδοσιακές μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία. Ανερχόμενες δυνάμεις, η Τουρκία είναι μία εξ αυτών. Ή τουλάχιστον θέλει να γίνει. Είναι δεδομένο βέβαια ότι αυτές... Σε αυτή την ομάδα ανήκουν, συγγνώμη κύριε Γρυβά, το Ιράν, η Κίνα. Ποιες άλλες θα μπορούσαμε να εντάξουμε σε αυτή την κατηγορία των περιφερειακών δυνάμεων με ρόλο? Είναι η Ινδία, είναι το Ιράν, είναι ίσως η Ιαπωνία σε κάποια σε κάποιες έτσι περιστάσεις. Η Κίνα φυσικά είναι η ανερχόμενη μεγάλη δύναμη, αλλά και αυτή δεν είναι αυτή τη στιγμή κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη. Το γεγονός όμως παραμένει ότι υπέστη συντριπτικό πλήγμα η αίσθηση παντοδυναμίας της Δύσης στη Συρία και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Όπως επίσης είναι πολύ μεγάλο λάθος να τα αποδίδουμε όλα αυτά και να προσπαθούμε να τα σκεπάσουμε με την ιδιόρυθμη προσωπικότητα του Προέδρου Ερντογάν. Δεν είναι δυνατόν να λέμε, οι ίδιοι άνθρωποι μάλλον που λένε ότι στην Αμερική δεν αποφασίζει ο Πρόεδρος και αποφασίζουν άλλοι και υπάρχουν μηχανισμοί και που όντως υπάρχουν την ίδια στιγμή να λένε ναι, δεν είναι ακριβώς η Αμερική που τα κάνει αυτά, είναι ο Τραμπ και αν δεν ήταν ο Τραμπ και ήταν ο Ρίγκαν, ξέρω εγώ, δεν θα γινόντουσαν. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη μείωση της αμερικανικής ισχύως. Αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι και επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, ακριβώς. Για το να κάνουμε την... Εισάγεται μας λίγο και σε αυτό, κύριε Γρύβα. Δηλαδή, αυτή η ιστορία... Εγώ μόνο θα σας υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν το έχετε δει, έτσι, επειδή έβλεπα λίγο τη Γενή Σταφάκ που έχει πει σήμερα ο Καραγκιούλ, άντε να τελειώνουμε με τη Συρία και τους Κούρδους, να πάρουν σειρά και η Ελλάδα, η Κύπρος κτλ. Άρα, δεν το λέω απαραίτητος ως επιχείρηση βάρος μας, αλλά είναι αποφασισμένη, είναι τέτοια ο μεγαλοειδεατισμός της Τουρκίας σήμερα, που σε βλέπουν ως δεύτερο μέτωπο το οποίο κάποια στιγμή θα ασχοληθούν και με εμάς. Ακριβώς και ξέρετε, είναι ότι η Τουρκία ουσιαστικά ομογενοποιεί την πολιτική της γύρω από τον άξονα της ενόπλου επίλυσης εντός εισαγωγικών των προβλημάτων της με τους υπόλοιπους γειτονές της. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, πυρήνας βάση έδρασης αλλά και η βασική έκφαση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι η στρατιωτική ισχύς, η προβολή ισχύως. Εάν δηλαδή κάνουν κάτι τόσο ακραίο όπως αυτό που γίνεται στη Συρία χωρίς να αντιμετωπίζουν ουσιαστικές αντιδράσεις, τότε είναι δεδομένο ότι παρόμοια πολιτική θα ασκήσουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία και ουσιαστικά ήδη την ασκούν με κάπως πιο έτσι ήπιο τρόπο και έτσι θα λειτουργήσουν και εναντίον της Ελλάδος, εάν βέβαια βρούνε την ευκαιρία να το κάνουν από πλευράς μας. Γιατί εμείς μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό το απόλυτο άδειασμα των Κούρδων εις βάρος, επαναλαμβάνω, και των συμφερόντων της υψηλής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον καταλυτικό. Πρέπει να μας δείξει ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από εξωτερικό παράγοντα, όποιος και αν είναι αυτός, να μας υπερασπίσει από τον τουρκικό επεκτατισμό. Κάτι τελευταίο από την πλευρά μου, κύριε Γρύβα, που θα ήθελα έτσι, γιατί γνωρίζω ότι ως ένα σημείο, όσο μπορούμε, όσο είναι θεατά κάποια πράγματα, μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Η ισορροπία, αν μπορεί να ακουστεί σωστά αυτή η λέξη, ανάμεσα στις δυνάμεις της Τουρκίας σε επίπεδο εξοπλισμού, θα έλεγα,
Και απ' την άλλη, αυτό που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι, ό,τι έχουν μείνει από τις αμερικανικές προμήθειες. Ποια είναι, υπάρχει καμιά. Καλά, σύγκριση φαντάζομαι δεν θα υπάρχει, αλλά τέλος πάντων η άμυνα των Κούρδων μπορούν να πούμε ότι έχει κάποια στοιχεία που μπορούν να αναφερθούν. Οι Κούρδοι είναι μια πολύ ετοιμοπόλεμη δύναμη. Δεν έχουν φυσικά στα χαρτιά αντίστοιχες δυνατότητες με τους Τούρκους. Δεν έχουν βαρύ υλικό, ας πούμε, αντίστοιχο βαθμό στην Τουρκία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το εύκολο θύμα. Δηλαδή, ο τουρκικός στρατός μπορεί να βρεθεί ενώπιον πολύ δυσάρεστων εκπλήξεων. Έχουν κάποια συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, προηγμένα αντιαρματικά, ας πούμε, φορητούς αντιεροπορικούς πυράβλους που μπορούν με τις μεθοδολογίες που ακολουθούν οι Κούρδοι που έχουν μάθει τόσα χρόνια να όχι απλώς να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες στην Τουρκία, αλλά ίσως κάπου και να καταφέρουν και να αναχαιτήσουν την τουρκική επίθεση. Θα το δούμε, πας περίπτωση. Ενδιαφέρον, θα έχει αυτό να το δούμε, πραγματικά. Σε ποιο βαθμό είναι αποφασισμένοι να φτάσουν. Πραγματικά, κύριε. Κύριε Γρήβα, να. Βήμα-βήμα, βλέποντας και κάνοντας, δεν είναι ιδιαίτερα τολμηροί όσον αφορά τις πολεμικές δράσεις. Νομίζω ότι θα προχωράνε ανάλογα με το τι αντίσταση συναντούν. Να αντιμετωπίζουν την Ελλάσσονα αντίσταση. Μάλιστα. Κυρία Κολεμά, κύριε Γρήβα, καλησπέρα. Να κάνω μια ερώτηση έτσι μέσου Έλληνα, να το πω. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να βάλει τους Κούρδους στο περιθώριο ήταν δική του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σας ακούω και λέτε τώρα ότι κατέστησε ένα μεγάλο πλήγμα στους Αμερικάνους, στην Αμερικάνικη κοινωνία, επειδή έγινε αυτή η εισβολή των Τούρκων και ότι οι Τούρκοι είναι τέλος πάντων κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Πώς δικαιολογείται ότι ο Αμερικάνικος παράγοντας, ο Τραμπ, ας πούμε, πήρε την απόφαση να δώσει τους Κούρδους και κατά κάποιο τρόπο να πάρει πάνω του και όλο αυτό που λέτε τώρα, ότι υπέστη μία βαρύτατη ήττα? Ναι, δεν νομίζω ότι αποτελεί προϊόν έτσι ψυχρής ανάγνωσης. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν αυτή την υπερεπέκταση των τελευταίων ετών. Πληρώνουν όντως την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράκ που ξεκίνησε επί Προέδρου Μπους. Πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, τον μύθο του ΑΕΠ που φτάσανε στα όρια τους και αναγκαστικά οδηγούνται σε μια στρατηγική συρρήγνωση, να το πούμε έτσι. Αποδέχονται ότι πρέπει να αφήσουν τοποτηρητές σε διάφορα σημεία του πλανήτη και στη συγκεκριμένη περιοχή να αφήσουν την Τουρκία, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, την οποία αυτοί θεωρούν ως τον απόλυτο και ολοκληρωτικό εχθρό. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της υψηλής του στρατηγικής. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι το γόητρο της μόνης υπερδύναμης εντός εισαγωγικών υφίσταται πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι αναπόφευκτο. Ασφαλώς. Απλά μου κάνει εντύπωση πόσο εύκολα το δίνουν αυτό το γόητρο τους. Όχι, για το οποίο είναι πάντα τόσο περίφανοι. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Γρήβας, το κομμάτι ότι κάποια στιγμή έφτασε στο πικ του αυτό της αμερικανικής παρέμβασης σε κάθε γωνιά του πλανήτη και αναγκαστικά, επειδή μπορούν να το συνεχίσουν, αρχίζουν και μαζεύονται. Ναι, νομίζω ότι με όποιο κόστος. Μετατρέπονται και αυτές σε μια υπερπεριφερειακή δύναμη κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι κρισιμότατη σημασία για εμάς, γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε ένα κόσμο στον οποίο υποτίθεται ότι τα πάντα ελέγχονται από τις ΗΠΑ. Είτε συμπαθούμε και όσοι συμπαθούμε και όσοι αντιπαθούμε τις ΗΠΑ, θεωρούσαμε δεδομένο ότι τα πάντα ελέγχονται από αυτές. Άρα, εάν τα έχεις καλά με τον αμερικανικό παράγοντα, θεωρούσαμε, αν μη τι άλλο, θα λειτουργήσει πυροσβεστικά κάποια στιγμή αν προκύψει κάποια κρίση με την Τουρκία. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε μόνοι μας και μόνο με μια στιβαρή αποτρεπτική στρατηγική μπορούμε να εμποδίσουμε την Τουρκία να προχωρήσει σε πολύ ακραίες επιθετικές ενέργειες εναντί της Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Γρήβα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Ο κύριος Κώστας Γρήβας, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής στη Σχολή Ευελπίδων. Βάθης γνώστης των ζητημάτων και των γεωπολιτικών ισορροπιών, του γεωπολιτικού παιχνιδιού, αλλά και στο κομμάτι, γι' αυτό τον ρώτησα τον κύριο Γρήβα, για το τι εξοπλισμό διαθέτουν οι Κούρδοι, αν πραγματικά μπορούν να αντιμετωπίσουν
Αυτό που πρόκειται να θα περάσουν εύκολα οι Τούρκοι. Αυτό που λέμε, ναι, το ενισχύει. Επειδή το συζητάγαμε και χθες, Μάνο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την απορία της. Η απορία που είχε η Ντέπη. Έχεις δίκιο, για μένα ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς η οπτική από την οποία αναλύεις ένα δεδομένο σε οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα. Προφανώς οι Αμερικανοί αποσύρονται από την περιοχή. Αυτό όμως δεν γίνεται ως ένδειξη αδυναμίας τους. Ήταν μια προεκλογική υπόθεση του κ. Τραμπ, ναι. Ο οποίος μάλιστα το διακονεί από το Twitter εδώ και 10 μέρες, γιατί ήθελε να το πουλήσει εν ώψη των εκλογών του 2020, ότι εγώ επέστρεψα τα παιδιά μας σπίτι. Απίσω, βεβαίως. Και δεν υπάρχει κενό, διότι σε επίπεδο στρατιωτικό η συμμαχία της Αμερικής με το Ισραήλ είναι δεδομένη. Οπότε υπάρχει πόδι των Αμερικανών στην περιοχή. Και νομίζω ότι και με τη Ρωσία του κ. Πούτιν τα έχουν βρει απόλυτα. Ήδη δηλαδή στη Συρία είναι στη φάση της ανοικοδόμησης που είχε ζήσει στο Ιράκ μετά από την τότε εισβολή. Και τα συμφέροντα εξυπηρετούνται πλήρως όλων. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κ. Τραμπ έκανε μια πολύ λογισμένη στρατηγική επιλογή με το μάτι και με τη στόχευσή του στο εσωτερικό της Αμερικής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, γνωρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κάποια πολύ σοβαρή μετατόπιση στο εξωτερικό. Μην γελιόμαστε. Η Τουρκία είναι, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο καθηγητής, αλλά έχει τα ωριά της. Και ο κ. Ερντογάν τα γνωρίζει καλύτερα. Πραγματικά την είχα αυτή την απορία. Δηλαδή, φαίνεται ότι. Δηλαδή, πώς εδώ. Εγώ σας είπα, συμφώνησα πολύ με το κομμάτι της περιπέκτασης. Δεν το παραδίδει, δηλαδή. Είναι σωστό και αυτό που είπε ο Μάνος, ότι όντως. Και το λέγαμε χθες και με τον Βασίλη. Και ο Βασίλης την είχε παρουσιάσει αυτή την άποψη. Ότι έχει υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του, παιδιά, τέρμα δεν θα μας φέρνουν συνέχεια σε σάκους πτώματα. Ναι, το λέγαμε και τις προάλλες. Υπάρχει εδώ, επειδή φτάνουμε σε αυτή τη μακάβρια παράμετρο. Ο κύριος Ερντογάν το έχει ξαναζήσει αυτό στο Αφρίν. Όπως πει ο καθηγητής, οι Κούρδοι δεν είναι εύκολοι. Δεν είναι εύκολοι. Και αν αρχίζουν να γυρίζουν πλέον τώρα πτώματα στην Τουρκία, με δεδομένο ότι ο κύριος Ερντογάν αμφισβητεί το εσωτερικό, το έχουμε δει. Ναι. Ενδεχομένως όλο αυτό γυρίζει κάποια στιγμή μπούμεραγκ. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο κύριος κάνει αυτό που λέμε touch and go. Μπαίνει και θα βγει. Ναι. Αυτό είναι το είναι η διάρκεια που είπες. Αν όμως καταφέρει και φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας, την οποία την επικύσει και όλες και αυτά. Εντάξει, ναι, μετά θα το δούμε στη συνέχεια. Και επικοινωνιακά αλλά και επί της ουσίας νομίζω ότι είναι κερδισμένος στις υπόθεσεις Μάνο. Ναι, αν δεν υπάρξει. Ακόμα και αυτό το μπαίνω και βγαίνω. Ναι, αλλά αυτό γίνεται μέσα σε 2 μέρες, παιδιά. Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Θα έχει μια διάρκεια αυτό το. Μπορεί να έχει, ας πούμε, το πολύ, εγώ θεωρώ μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα, ναι. Και το μήνα, αν φτάσει, ίσως δεν είναι τόσο. Γιατί είδα μια δήλωση του κ. Λαυρόφ που έχει υποτιμηθεί στην ανάγνωση. Ο κ. Λαυρόφ, να πούμε, κατά την άποψή μου, έχει εξελιχθεί στον Κίσιγκερ της εποχής μας. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η ρωσική διπλωματία κινείται. Είναι σε άλλο επίπεδο. Ο κ. Λαυρόφ, λοιπόν, είπε ότι μερικές μέρες λέει θα είναι μέσα. Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσουν τη βδομάδα. Προφανώς υπάρχει απόλυτη συνεννόηση γιατί ξαναλέμε ότι στρατιωτικά τη Συρία την ελέγχει ο κύριος Πούτιν με το Ιράν. Με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γίνεται κάτι δηλαδή στο οποίο όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν συμφωνήσει. Γι' αυτό και είπα για τα ξεχωριστά της συμφέροντα κάθε μία. Και ο κύριος Ερντογάν γίνεται ο χρήσιμος αυτή τη στιγμή. Και αυτό ίσως δικαιολογεί και την όχι τόσο μεζέση, θα έλεγα, προτροπή των Ρώσων στον Άσαντ. Να βοηθήσει. Ήταν πολύ χαλαρή ο συνασπισμός που τους κάλεσε να κάνουν με τους Κούρδους του YPG, τον Συριακό στρατό του Άσαντ. Να θυμίσουμε ότι μερικές μέρες πριν από τη σύνοδο του ΟΗΕ είχε υπάρξει τριμερής ανάμεσα στον κύριο Ερντογάν, τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Ροχανή του Ιράν. Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι όλο αυτό εδώ τώρα. Δεν έχει συζητηθεί σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή ανάλυση στο. Τουλάχιστον για εμάς, εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Για αμφιθέατρο, καμία. Ήταν πραγματικά για την επέμβαση, στρατιωτική επιχείρηση των Τούρκων στη Βόρεια Συρία. Και επειδή σας έχω εδώ, θέλω να πάμε και λίγο στα πολιτικά θέματα. Είμαστε ακόμα στον αστερισμό της Νοβάρτης. Μόλις προχθές είχαμε την ψηφοφορία σχετικά με την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου. Ψάχνεις και εσύ τους 6. Τους 6 ψάχνω, εσύ, Ντέπη. Ναι, επειδή τους ψάχνω. Εντάξει, έχω στο μυαλό μου, έχω βάλει. Αυτά είναι αυτός και αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός και αυτός, γιατί είπανε μετά. Κάνω διάφορους. Για πείτε τη γνώμη σας λίγο. Εντάξει, γενικά το κομμάτι των πολιτικών ισορροπιών, ρε παιδί μου. Κοίταξε, το ρεπορτάζ σε κάποια φάση έλεγε ότι ίσως αντιμετωπίσει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή είχαν εκδηλωθεί κάποιες διαφοροποιήσεις σε προθυστερό χρόνο. Απ' την άλλη, τελικά όπως εξελίχθηκε, βγήκε επετοναρισμένη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Προκλήθηκε το ζήτημα με τις 6 ψήφους στο 6-7 τελικά. Έχω χάσει και το μέτρημα. Για 6 λένε. Για 6 ψήφους στα κόμματα που στήριξαν, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο Κίνημα Αλλαγής. Εντάξει, αυτό πλέον. Εσείς θεωρείτε πώς βγαίνει τώρα αυτή η ιστορία το πολιτικό σύστημα και εν ώψη των
Έχουμε τη συναντήση την Παρασκευή του Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς, που έχει λίγο απ' όλα από όσο καταλαβαίνω τέλος πάντων αυτές τις συζητήσεις. Θα έχει και το προσφυγικό, θα έχει και τις εξελίξεις στη Συρία, τα ελληνοτουρκικά. Θα έχει σίγουρα και τα εσωτερικά ζητήματα με πρώτο αυτό τη συνταγματική αναθεώρηση, την ψήφο των αποδήμων του απόδημου ελληνισμού και την, απλή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρω, όλα τα άλλα ίσως είναι και λίγο στο κομμάτι του ρεπορτάζ. Τι λέτε εσείς? Κοίταξε, προφανώς εγώ θα πω κάτι πολύ λίγο για να το συνεχίσει ο συνάδελφος, το ξέρει καλύτερα. Προφανώς είναι ισοκομματικές διαφωνίες. Ποιοι συμπαθούν τον Μητσοτάκη και ναι, ποιοι δεν το συμπαθούν και θέλουν να το δείξουν. Το μίμη τον Παπακυριόπουλο. Ναι, ναι, ακριβώς. Και θέλουν με αυτό το πράγμα το δείξουν. Δηλαδή, τι κάνει μια στα κεραμίδια. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Τώρα για ονόματα και για αυτά, εντάξει, όλοι ξέρουμε κάτι από το ρεπορτάζ, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να. Καλά στα ονόματα, σαν ισορροπίες. Ναι. Φαίνεται ότι και αυτό καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο. Και νομίζω ότι έτσι εκτονώνεται και λίγο η ουσία του ζητήματος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει βαθύ πρόβλημα θεσμών στη χώρα, είναι προφανές. Αυτά τα οποία ακούγονται για τη δικαστική εξουσία, όπου κανονικά η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των αδυνάτων, όλων ημών, και βλέπεις ότι συμπεριφέρονται μεταξύ τους με μια ρητορική του χειρότερου χούλιγκαν, όπου ανάλογα με τις πολιτικές ισορροπίες ο ένας δίνει τον άλλο, σε επίπεδο που ας πούμε θα είναι η αιωνία ένοχη στο τι συζητάνε για ό,τι έχει κάνει ο καθένας τους, δείχνει ότι μπορεί να αφήνουμε πίσω μας την οικονομική κρίση, αλλά η κρίση θεσμών είναι εδώ και νομίζω ότι είναι πιο έντονη. Θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε σημειολογικά να είναι μακριά από όλο αυτό και να μην είναι εκείνη την ημέρα στην Αθήνα, αλλά και με τη στρατηγική του, το οποίο όντως το υποστήριξε, ότι είναι μια θεσμική αλλαγή να μην είναι παρούσα η κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του το κάνει βάλει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη στόχη του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θέλει να αξιοποιήσει και το πολιτικό κεφάλαιο που έχει μετά τις εκλογές, να ταξιδέψει τη χώρα λίγο πιο γρήγορα προς τα μπρος. Όλο αυτό, όπως βλέπετε, μας γυρίζει πίσω. Δηλαδή, και ο κ. Παπαγγελόπουλος μας πήγε στο 1993 και ό,τι είχε γίνει εκεί με την ανατροπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Συνήγορός του είναι ο κ. Τσοβόλας, που θυμίζει πάρα πολύ όλη εκείνη την περίοδο με το σκάνδαλο Κοσκοτάτ. Δηλαδή, ήταν ο μόνος ο οποίος πήγε, καταδικάστηκε, του ερήθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα. Όλο αυτό είναι μια Ελλάδα την οποία ειδικά οι νεότερες γενιές δεν ξέρουν και νομίζω ότι αν την είχαν γνωρίσει θα καταλάβαιναν ότι έχουμε ζήσει και χειρότερες κρίσεις από αυτή που ζήσαμε αυτή τη δεκαετία, που ήταν βαριά οικονομική έτσι. Κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι. Μας έχει δείξει η εμπειρία ότι καμία προανακριτική δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Εκτός αν φτάσουμε σε. Αν ακολουθήσει η διαδικασία την άλλη διαδρομή και παραπενθεί σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Παπαγγελόπουλος. Γιατί ουσιαστικά εκείνος εκεί το κατήφθηνε και με τη ρητορική του. Αλλά νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δυστυχώς θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πάλι. Τι έχει γίνει, αυτό το παραπολιτικό, η συζήτηση, το κουτσομπολιό, ποιο τύπου, που λίγους αφορά. Πάντως, Μάνο, και με συγχωρείς Γιάννη λίγο, ναι, το είπες πάρα πολύ σωστά αυτό για την κρίση των θεσμών και σε άλλα επίπεδα που είναι πολύ πιο χαμηλής, ας το πούμε, σημασίας με το θέμα που συζητάμε. Δηλαδή, όταν όλο αυτό το δικαστικό κύκλωμα κοιτάει, δεν και καλά να πάρει τα χρήματά του, να πάρει να υπερασπιστεί, νομοθετούσε για τα αναδρομικά του. Έτσι, το είναι πολύ γνωστό αυτό, καταλαβαίνετε. Πόσο η κρίση αυτή των θεσμών αγγίζει και το δύσμυρο τον Έλληνα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όποιος έχει την εξουσία και μπορεί να το κάνει για τα αναδρομικά του, για την αύξηση της συνταξίας, για τα δικά του συμφέροντα, και αυτοί είναι δικαστές. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Θα σας πω σε κάτι πιο ανάλαφρο, να κάνουμε έτσι λίγο τα πολιτικά, επειδή αναφέρθηκα και πριν εγώ στις συναντήσεις αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την. Κυρίως για το κομμάτι την ψήφο των αποδήμων. Μπορεί όμως να είναι μια καλή αφετηρία ευρύτερης συνεννόησης. Ναι. Τώρα με αφορμή, γιατί είχε σήμερα την συνάντηση με τους δύο καθήλων αρμοδίους, δηλαδή τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον κύριο Πέτσα, νομίζω ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ουσιαστικά συναποτελούσαν την ομάδα που συζητάνε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, δεν ξέρω τώρα ανάλογα με το πώς θα πηγαίνουν οι συζητήσεις αύριο, μέχρι πού μπορεί να κάνει ίσως ένα ή μισό βήμα πίσω η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ψήφο. Και λέω αυτό γιατί ίσως από κάποια κόμματα, για παράδειγμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, βρεθεί μια χρυσή τομή τέλος πάντων και υποστηρίξουν, υπερψηφίσουν τη. Με κοιτάς έτσι περίεργα για το Κομμουνιστικό Κομμάτι. Το ξέρεις ότι είναι. Τουλάχιστον το κομμάτι, από ό,τι έχω καταλάβει, το ζήτημα, το δύσκολο είναι της επιστολικής ψήφου. Από το. Έτσι δεν είναι, μάλλον, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κυρίως εκεί. Και εντάξει, το.
έχει προτάξει η κυβέρνηση το ζήτημα της ισοτιμίας της ψήφου των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, που είναι, έχει χτυπάει ουσιαστικά και την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι, φαίνεται ότι είναι μια επιδίωξη της κυβέρνησης να περιθωριοποιήσει πολιτικά τώρα σε αυτή τη φάση τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον έχεις κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Δεν νομίζω είναι θέμα πληροφοριών, είναι η ανάλυση που κάνουμε όλοι μας με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Κατανοώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει συνεντικό κλίμα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ, σε αντίθεση με λίγο με αυτό που λες, προφανώς αριθμητικά η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι κρίσιμη. Κρισιμότατη. Θεωρώ όμως ότι η πιο ενδιαφέρουσα στάση είναι του Κινήματος Αλλαγής. Δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο ακριβώς. Ότι όλοι οι βουλευτές θα κινηθούν συντεταγμένα. Και αν η στρατηγική επιλογή της κυρίας Γεννηματά θα είναι τελικά κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου ή όχι. Είδατε και ότι με αφορμή αυτό που έγινε στην ψηφοφορία, σηκώθηκαν πολύ σκληρές αντιστάσεις. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Υπάρχει βέβαια και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, γιατί αν, αυτό που ακούμε όλοι μας, αν πρέπει να έχει επιλέξει κάποιον κεντροαριστερό, όπου θα ευνοεί και η κυρία Γεννηματά, ενδεχομένως όλο αυτό αλλάξει. Αλλά... Είναι στην εξίσωση νομίζω και αυτό το ζήτημα της εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ας τα δούμε όλα στην συνέχεια και αύριο θα έχει ενδιαφέρον. Εμείς βέβαια θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε αυτά από Δευτέρα. Να δούμε κανένα, να σας χαλαρώσω λίγο, γιατί είπαμε πολύ βαριά πράγματα, κυρίως από το πρώτο κομμάτι. Με κάτι προβλήματα στο πώς μπορεί να παρκάρει ένας άνθρωπος. Για να το δούμε, κύριε Θάνο, αυτό το βίντεο που μου το έχετε εδώ πέρα. Όχι στα πρόπτα, το πρόβλημα στο πάρκινγκ. Για να δούμε εδώ πέρα τι είναι. Να βγει μάλλον από παρκάρισμα, έτσι, για να δούμε τι... Α, από πάρκινγκ προσπαθεί να βγει. Μάλιστα. Ωπα, πα, πα, πα. Έχει. Τι, ξέρουμε αν ο οδηγός είναι άντρας ή γυναίκα. Έλεγε. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε. Όχι, δεν της άρεσε. Τι, περίμενα, θα το έλεγε. Έλεγε. Oh. Μια χαρά την έκανε. Α, έφυγε και το... Στόνι. Ακούω Ρώσικα. Τώρα είναι... Γελάνε και όλες αυτοί που το βλέπω. Το πήρε μαζί. Πρέπει να ήταν... δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να ήταν... Καταρχάς, νυφάλιος, πώς τον κόβεται τον οδηγό. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα νυφάλιος. Τώρα, εμένα με ενόχλησε αυτό το γυναίκα άντρα που είπες. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Εντάξει, τώρα αντικειμενικά. Θεωρείς ότι είναι καλές οι οδηγοί και καλές. Είναι κάποιες πολύ καλές, πραγματικά. Ναι, αλλά αυτό στο... που ακούς πάντα στον δρόμο, που κάτι γίνεται και λέει ο άλλος από πίσω γυναίκα είναι, δηλαδή το έχει δεδομένο, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια, πέφτω μέσα, αλλά τέλος πάντων, άσε, μην το συνεχίσουμε. Όλοι, το κοντρόλ ψηφίζουν όλοι ότι είναι γυναίκα η οδηγός, Ντέπι. Okay. Άδικο, άδικο. Μάλλον εσύ έχεις κανένα σχόλιο εδώ πέρα, τι λες, Ρώσος να ήταν οδηγός, πάντως τον άκουσα... Και μάλλον μεθυσμένος. Μεθυσμένος, έτσι. Και μάλλον μεθυσμένος. Όχι, βλέπει τη ράβα και αυτά και περνάει και την ξαναπερνάει, την μπάρα μάλλον και την ξαναφεύγει, ξαναμπαίνει. Και προσπαθούσε να αμυνθεί αν είδες, μετά έβαζε το χέρι στο παράδειγμα. Να αμυνθεί στην μπάρα. Α, και αυτό θέλω να δω. Ναι, είναι την μονομαχία Ταύρου ανθρώπου. Ποιος κερδίζει, για να το δούμε και αυτό το βίντεο. Τι εννοείς, ποιος, τη μονομαχία, ταύρο, αυτό εδώ, κοίτα εδώ. Λα φαρόλα. Αυτή είναι από την Παμπλόνεν. Ω, αμάν. Λα φαρόλα. Λα φαρόλα. Λα φαρόλα. Λα φαρόλα. Εννοείς. Αμάν, ποιος ταύρος, κολόνα κέρδισε. Κολόνα, για. Λα φαρόλα. Από πού είναι αυτό, αλλά από την Παμπλόνα, δεν ξέρω αν είναι εκεί πέρα στο πλαίσιο της Ισπανία, πρέπει να είναι. Βέβαια, που άλλο υπάρχουν. Τρελή που κάνουν τέτοια πράγματα. Και... Είναι ο Ταλαμάγκας, αυτό θα ήθελε πολύ να το δει, παιδιά. Να το σχολιάζει. Τώρα το τι φέραμε. Θα το σχολιάζει. Θα... Αυτό από την αυτή. Θα σχολιάζει την αυτή. Εκεί πάει κολλά. Πέφτει, η κολόνα είναι το θέμα. Μετά από τέτοιο χτύπημα και σηκώθηκε ο τύπος. Και βλέπετε ότι ο Ταύρος, αν και τον κυνηγούσανε βέβαια, έδειξε ανθρωπισμό. Ναι. Τον άφησε. Σήκωσε τα χέρια ψηλά και ο Ταύρος. Ευχαριστήθηκε μάλλον από την τιμωρία. Και σου λέει, άσε να μπει τον... Όποτε τα λέει, πολύ... Πολύ βάρβαρος, βάρβαρο. Πάμε να δούμε και ένα βίντεο γεμάτο απρόπτα και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το επόμενο break. Θα πήγαινε. Άμα πήγαινε στην Ισπανία, θα πήγαινε να δεις τα σταυρομαχία.
Έχω πάει Ισπανία, δεν έχω πάει να δω. Δηλαδή δεν το ιεράρχησα έτσι στις προτεραιότητες μου. Έχει και μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες εκεί, οπότε έχεις κάτι να κάνεις. Πρώτη είμαι να πάω στο Καμπνού, στη Βαρκελόνη. Αλλά λέω, στη Μαδρίτη, θα πηγαίναμε, και εγώ έχω πάει, αλλά δεν το... Έχω πάει δύο φορές, δεν έχω... Δεν το επιδίεξα. Δεν με ενδιέφερε, δεν με ενδιέφερε. Ίσως αν καθόμουν, ξέρω εγώ, 15 μέρες, 20, να πήγαινα να χάζευα και μια. Σε αυτή τη φάση θα σου λέγα μάλλον αρνητικό ότι είμαι. Δεν θα πήγαινα. Εσύ μάλλον θα πήγαινα. Το καταλαβαίνω. Όχι. Καταλαβαίνω ότι είναι εθνικό άθλημα, είναι μια παράδοση. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δει πώς κακοποιούνται αυτά τα ζώα. Είναι δηλαδή και λίγο ένδειξη ατροφικού ανθρωπισμού. Ναι. Δεν είναι για την εποχή μας όλο αυτό. Δηλαδή. Ίσως ανήκει σε κάποιες παραδόσεις, κάποιες που έρχονται από το παρελθόν και πια δεν ξέρω πραγματικά. Μια γενιά, δύο γενιές, τρεις γενιές πριν από εμάς. Νομίζω ότι όποιος πήγαινε στην Ισπανία θα πήγαινε οπωσδήποτε και σε μια ταυρομαχία. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ότι έχει ατονίσει και τον ενδιαφέρον των επισκεπτών, γενικά των τουριστών, έτσι, τόσο να δουν αυτό το. Όπως αντιστοίχως δεν είναι μόνο στην Ισπανία, έτσι, για να μην το εξειδικεύσουμε, να το πω αμέσως. Ναι, καλά, τώρα είπατε. Ναι. Τέτοιου είδους παραδοσιακά κλίματα. Ναι, έχουν επίσης και άλλοι λαοί. Ναι, νομίζω είναι πολύ. Ούτε καν νόημα τέτοιο δεν έχει. Δεν σε συνδέουν με την ιστορία του έθνους του συγκεκριμένου. Πάμε να δούμε και αυτό το βίντεο με τα απρόπτα, ένα βίντεο γεμάτο απρόπτα και θα πάμε σιγά σιγά και στο επόμενο διάλειμμα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω σας σε αυτό το σημείο και την Ντέπι Γκόλεμα. Σημάνω θα καθίσει λίγο και στο επόμενο που θα έχουμε πολιτική συζήτηση. Έχεις περιθώριο. Ναι, θα χωρέσουμε. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Attica TV. Oh, you're right. Always to the book. Best cover. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What did I do? Whoa. Yo. Oop, that was not supposed to happen. Επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο του Attica TV, εκπομπή Network 24, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από 5 μέχρι 7 το απόγευμα, σε επανάληψη 12 με 2 το βράδυ. Τις καλησπέρες μας και στους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους στα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών σταθμών από όπου αναμεταδίδεται η εκπομπή μας. Και συνεχίζουμε με τον Μάνο Οικονομίδη σε πιο εσωτερικού ενδιαφέροντος ζητήματα πολιτικά. Κάναμε μια αρχή στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής Μάνο και για τις συναντήσεις που θα έχει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης. Στο μενού θα είναι κυρίως αυτό, η ψήφος των αποδήμων.
Έχει αρχίσει όμως και συζητάται και το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι θα καθορίσει συμμαχίες, παύλα συνεργασίες, περιθώριο συνένεσης, τέλος πάντων, ανάμεσα σε κάποια κόμματα, ανάλογα με το ποιον θα βλέπαμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι καταληκτική παράμετρος, όπως το λες. Πρέπει να πούμε εδώ ότι επειδή προφανώς δεν θα ανανεωθεί η θητεία του κ. Παυλόπουλου, αυτό δείχνουν όλες οι ενδείξεις, θα ζήσουμε οξύμορο υπό την έννοια ότι από το 1995 και μετά και την πρώτη εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου ανανεώθηκε το 2000. Το 2004 το 2005 ψηφίστηκε ο Κάρλος Παπούγιας, ανανεώθηκε επίσης. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μόνο μία θητεία. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τηρήσει την παράδοση που υπάρχει στα χρόνια της μεταπολίτευσης στην πατρίδα μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από το αντίθετο πολιτικά, την αντίθετη πολιτική οικογένεια από τον Πρωθυπουργό. Οπότε το ζήσαμε και με τον κύριο Τσίπρα. Ο κ. Παυλόπουλος ήταν κεντροδεξιός. Ο κ. Παπούγιας ήταν κέντροαριστερός. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή. Ο Κωστής Στεφανόπουλος επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη και νωρίτερα Ανδρέα Παπανδρέου ήταν επίσης από την κεντροδεξιά τότε. Προφανώς λοιπόν ψάχνει στη μεγάλη δεξαμενή των στελεχών της κεντροαριστεράς. Αν θυμηθούμε και το παρελθόν τότε με τη διαδοχή του Κώστα Σιμίτη, που λέγαμε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 10 πρωθυπουργήσιμοι, εγώ βλέπω πολλούς περισσότερους οι οποίοι είναι υποψήφοι για την Προεδρία. Θα περίμενες και έκπληξη, ένα πρόσωπο έκπληξη, να μην είναι στο στενό περιβάλλον, στο στενό κύκλο των πολιτικών προσώπων, ιδίως αυτών που έχουν τετεύσει σε κορυφαίες θέσεις της πολιτικής. Θα περίμενες κάποιον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα από κάποιον άλλο χώρο. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει δείξει με τις πρώτες του κινήσεις αυτούς τους μήνες ότι είναι θειασότης της άποψης του Φρανσουά Μιτεράν για τη διαχείριση των συμβόλων και τη χρησιμότητά της στην πολιτική. Έχει προχωρήσει σε αρκετές σημειολογικές στρατηγικές επιλογές. Εδώ θα ήταν και μια κορυφαία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την αναθεώρηση του 1985 του Ανδρέα Παπανδρέου, ουσιαστικά δεν έχει αρμοδιότητες. Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και σημασία το ποιος είναι ως πρόσωπο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ας πούμε, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1993, δεν μπορούσε να πει κανείς ότι είχε διακοσμητικό ρόλο. Ήταν εκείνος ο οποίος, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, καθόρισε την πορεία της χώρας. Και για την ιδίως τα πρώτα χρόνια της θητείας του κυρίου Παυλόπουλου είχε έντονη παρουσία, ίσως ήταν και συνθήκες. Έπαιξαν οι συνθήκες νομίζω ρόλο, γιατί εκείνος έχει τη διαδρομή του με προφανώς πολύ σημαντικό ρόλο υπέρ της χώρας. Το κρίσιμο εκείνο διάστημα όπου του καλοκαιριού του 2015, που βρεθήκαμε κοντά στο μη παραπέρα. Νομίζω λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει κάποιο πρόσωπο από το χώρο της κεντροαριστεράς. Θεωρώ όμως ότι θα είναι εκτός πολιτικής. Πιστεύω ότι θέλει να δώσει τη σημειολογία ότι η Ελλάδα, η οποία αλλάζει, που γυρίζει η σελίδα, είναι μια Ελλάδα με μεγαλύτερη εξωστρέφεια που ακούγεται περισσότερο στα διεθνή φόρα. Δηλαδή, αν μπορούσε να βρει κάποια περίπτωση σαν τον κύριο Γαβρά, ο οποίος βεβαίως ανοίξει το χώρο της αριστεράς και μόνο, που να ηχώ του ονόματός του και της διαδρομής του να λέει κάτι στη διεθνή κοινότητα, θα ήταν ευτυχής. Και αν μπορούσε αυτό όλο να το τέμνει με τις φιλοδοξίες και τις ισορροπίες. Τόσο αριστερά ή λίγο προς το κύριο. Γι' αυτό λέω, όχι τον κύριο Γαβρά. Αν είχαμε κάποιον κεντροαριστερό με το αποτύπωμα, ας πούμε, του κύριου Γαβρά. Και σε αυτό το. Εντάξει, εκεί πέρα ουσιαστικά θα έρθει σε δύσκολη. Θα έρθει σε δύσκολη θέση. Ναι, ας το πούμε έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα κάνει στην ψηφοφορία. Θα βρεθεί. Παρότι θεωρητικά έχει πλεονέκτημα βάσει της. Υπάρχει το πλεονέκτημα ότι και με 151 ψήφους θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει. Αλλά φαντάζομαι θα θέλει κάτι ευρύτερη συνένεση. Δηλαδή αυτό που λες και εσύ να είναι κεντροαριστερής προέλευσης, ας το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι βεβαίως, γιατί έτσι όλο αυτό ουσιαστικά και η επιλογή του προσώπου θα γίνει στα τέλη του έτους, αρχές του επόμενου έτους, ανάλογα νομίζω και με την πολιτική συγκυρία, ο κύριος Τσίπρας θα πιάσει λίγο το κλίμα. Εγώ δεν θα απέκλεια πάντως ο κύριος Τσίπρας να έκανε μια κίνηση συνένεσης, αν δεν είναι πρόσωπο το οποίο βρίσκεται συνειδησιακά απέναντί του. Το κομμάτι τώρα, επειδή το πιάσαμε ακροθυγώς πριν, στο πώς ψήφισαν οι βουλευτές στην φάση της Νοβάρτης, πιστεύεις ότι αυτό στα δύο κόμματα φέρνει ερωτήματα, τέλος πάντων, για το πώς πηγαίνουν και στα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Σαν συνοχή, λέω. Για τα δύο κόμματα ουσιαστικά, τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Εγώ γι' αυτό και το έθεσα πριν. Νομίζω ότι φάνηκε ότι επειδή η κυρία Γεννηματάκη και γενικά το Κίνημα Αλλαγής είναι περισσότερο από σταθεροποιημένο εκ των πραγμάτων, δεν είχε καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Πιέζεται πάρα πολύ η κοινωνική του βάση από τον κύριο Τσίπρα. Αναζητεί ευκαιρίες αντιπολίτευσης. Θεώρησε ότι τη βρήκε εκεί και γι' αυτό σήκωσε λίγο μεγαλύτερη φασαρία. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει θεμοσία σε αυτό. Δηλαδή, περισσότερο μας αφορά εμάς το να βρεις ποια είναι τα πρόσωπα,
Και επίσης να θυμίσουμε ότι πάντα όταν στείνονται κάλπες όπου υπάρχει μυστική ψηφοφορία, το πώς εκτονώνει ο καθένας τη δυσαρέσκεια του απέναντι σε έναν αρχηγό ή αν έχει προσωπικά με κάποιον, είναι πάντα δυσερμήνευτο. Να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο και τη συνάδελφό μας, τη Γεωργία Σαδανά. Καλησπέρα, Γεωργία. Χαμός στους δρόμους, ε. Χαμός στους δρόμους, είχε ανάπτυξη μάλλον. Κάτι τέτοιο. Είχε έρθει η ανάπτυξη, έτσι. Την είχε την Ατάκα έτοιμη. Την είχε έτοιμη ο Μητσοτάκης από προεκλογικά. Ήρθες όμως την κατάλληλη στιγμή, γιατί λέγαμε τώρα τα βαριά πολιτικά μας και με αφορμή και την υπόθεση Νοβάρτης και την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και το πώς ψήφισαν τα κόμματα και τις διαρροές τις γνωστές που ψάχνουν σε Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής. Ανοίξαμε τη συζήτηση με τον Μάνο. Για δώσε μας και εσύ το σχόλιο σου. Καταρχήν, σύσσωμη αντιπολίτευση δείχνει προς τα έδρανα της πλειοψηφίας. Δηλαδή και το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ. Εύχονται ο μεν ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και άλλαξε μπερδέματα. Το δε Κινάλ σχολίασε σε λίγο, θα μας πούνε ότι ο Παπαγγελόπουλος ήταν και ΠΑΣΟΚ. Και εκεί οι δύο απεκδίονται κάθε ενδεχόμενο να προέρχονται από αυτούς οι διαρροές. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία αρκέστηκε σε ένα πολύ λακωνικό σχόλιο ότι εμείς είμαστε μπετόνος, κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι όμως σαφές ότι οι τέσσερις άκυρες και ένα λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη δείχνει ότι είναι πολύ έθραυστες οι εσωκομματικές ισορροπίες στα τρία κόμματα που ψήφισαν τελικά στη διαδικασία. Και είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Σας θυμίζω ότι είμαστε τρεις μόλις μήνες μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Τέτοια λοιπόν λάθη με ή χωρίς εισαγωγικά δεν δικαιολογούνται με τόσο νοπό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό αναγκάζει και τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τη Φόφη Γεννηματά, να εντείνουν προς το εσωτερικό του κόμματός τους. Δεν είναι τυχαίο που συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς την επόμενη μέρα, παρά το πυκνό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεδριάζει αύριο και η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεδριάζει εδώ και πολύ καιρό για άλλους κατά με λόγους. Είναι σε διαρκή συνεδρία. Άτυπη. Είναι λοιπόν ένα αγκάθι και προς τις τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, ακόμη και αν κάποιοι δεν πλήττονται από τις ψήφους αυτές. Υπάρχει καχυποψία και αυτό δεν είναι καλό σύμπτωμα κατά με Γιάννη. Ναι, ναι. Το κομμάτι τώρα, εντάξει, είχαμε σήμερα και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού με αφορμή την συνέντευξη που έδωσε στον Ρότζερ Κόεν, τον New York Times, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Έταξε ουσιαστικά αυτό που είχε αρχίσει ο κύριος Σταϊκούρας, το προχώρησε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε πλεώνασμα, αυτό το πλεώνασμα που θα έρθει θα διατεθεί στους αδυνάτους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στους αναξιοπαθούντες, στο πλαίσιο κατά τα πρότυπα και της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό το περιμένατε, δηλαδή περιμένατε ότι πέραν από το ότι επένδυση καλύτερες δουλειές για όλους και τα λοιπά, αυτό το αφήγημα της ανάπτυξης που ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται να δίνουμε βοηθήματα, δεν θα χρειάζεται να μπαίνουμε στη λογική της πολιτικής των επιδομάτων. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει και αυτό στο τραπέζι σας. Σας λέει κάτι, με Μάνο και ας επιτελήσω τη Γεωργία από τις κυρίες. Εμένα μου λέει πολλά, γιατί νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Πρωθυπουργού αλλά και των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου υπάρχει πάντα εκλογικός ευνηδιασμός για να υπερβούν το σκόπελο της απλής αναλογικής. Ακόμη και αν αυτός δεν πραγματοθεί στις αρχές του επόμενου έτους ή πιθανά την άνοιξη, το 18μηνο συμφέρει όλους και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά, γιατί κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν εκλογές με λίστα. Και φυσικά γιατί κάτι τέτοιο θα έδινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να εξουδετερώσει την απειλή της απλής αναλογικής, κρατώντας ο ίδιος πολλές πολιτικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση άλλωστε διανύει το μήνα του μέλητος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπό αυτό το πρίσμα, όσο πιο κοντά έρθουν οι κάλπες για να υπερβεί το σκόπελο της απλής αναλογικής, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα για το Μέγαρο Μαξίμου, πολλό δε μάλλον όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει δυνάμεις ανάκαμψης. Απ' την άλλη, βέβαια, όλη αυτή η άρρητη προεκλογική εκστρατεία, σας θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και περιοδίες στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε σε μια αιωνία άτυπη προεκλογική περίοδο, όπου κάθε ένας θα ζυγίσει και κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου τα δεδομένα για να ευνηδιάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτή όμως η άρρητη προεκλογική περίοδος δεν περνά παρατήρητη από όλα τα κομματικά επιτελεία. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας, ανύποπτο χρόνο, λίγες μέρες μετά τις εκλογές, προειδοποίησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ευνηδιάσει με πρόορες εκλογές. Άρα, είμαστε σε μια αιωνή προεκλογική περίοδο, το ξέρουν όλοι και κανείς δεν το συνομολογεί. Μάνο. Η μία παράμετρος είναι αυτή, εγώ συμφωνώ, γιατί προφανώς υπάρχει σε επίπεδο κοινής λογικής πάντα στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Η άλλη νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο σύνθετη. Θέλει ουσιαστικά να αφαιρεί πολιτικά επιχειρήματα από τον κύριο Τσίπρα. Ουσιαστικά δηλαδή γυρίζει ανάποδα όλη αυτή την κατηγορία. Ότι εσύ δεν είναι σε επιδόματα, δίνω και εγώ.
Γιατί όλο αυτό δεν είναι μια αυτοτελής κίνηση. Γι' αυτό κατηγορεί ουσιαστικά τον κύριο Τσίπρα, ότι έδινε μόνο επιδόματα, αλλά προσπαθεί να το συνδέσει και με το κομμάτι της ανάπτυξης. Ναι, ναι, έχει λογική αυτό που λες. Πάντως, εντάξει, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό της Γεωργίας, αυτό που είπε η Γεωργία Ζαντανάη. Για τις εκλογές. Το έχουμε συζητήσει και έχει μέρα με τη μέρα, νομίζω ότι προσθέτονται ψηφία σε αυτήν την ιστορία. Φτιάχνουν ένα ψηφιδωτό, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί λέμε, να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Να δίνει προσθέσω πράγματα. Άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το ψηφιδωτό. Ναι. Σήμερα είχαμε μια αντίδραση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στην προεδρική εκλογή. Ο κύριος Χαρίτση, με μια συνέντευξη που παραχώρησε, κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι εργαλειοποιεί την προεδρική εκλογή και ξέπεμψε ένα μήνυμα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι κομματάρχης, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ η προεδρική εκλογή απαιτεί διακομματική συνένεση. Αυτό σημαίνει, με δεδομένο ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμα θητεία, η οποία όμως δεν φαίνεται να συνομολογείται σε τέτοια από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν θα προκύψει διακομματική στήριξη και συνένεση στο πρόσωπο, τουλάχιστον από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε αυτή τη φάση. Άρα η προεδρική εκλογή, πιθανά ο εκλογικός νόμος και η ψήφος των αποδήμων, μπορεί να είναι ένα σετ πολιτικών πρωτοβουλειών που μπορεί να φέρουν Γιάννη πιο μπροστά τις κάλπες. Στις αυριανές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, πιστεύεις ότι μπορούμε να έχουμε κάποια, να βγει κάτι παραπάνω, μια έκπληξη τέλος πάντων, εκτός από αυτά που περιμένουμε λίγο πολύ, ακόμα και στο κομμάτι της ψήφου των αποδήμων, μπορεί να βγει κάτι. Γεωργία, ναι, σε σένα. Καταρχήν ξέρουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η κυρία Γεννηματά προσέρχεται με διευρυμένη ατζέντα. Δηλαδή, εκτός από την ψήφο των αποδήμων, βάζει τη μεταναστευτική κρίση, την τουρκική προκλητικότητα και αυτό που απασχολεί όλα τα τελευταία 24 ώρα τα περισσότερα δημοσιογραφικά γραφεία, δηλαδή αν θα απαντήσει στην πρότασή της ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο πρόσωπο που θα κληθεί να αναδειχθεί στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Γεννηματά ζητά πρόσωπο κεντροαριστερών καταβολών. Το έχει θέσει σε ανύποπτο χρόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έχει πάρει απάντηση. Αν πάρει όμως αύριο ή πάρει το σήμα, γιατί για το Μέγαρο Μαξίμου η στάση του Κινήματος Αλλαγής, ιδιαίτερα στην τριπλέτα προεδρική εκλογή, ψήφος των αποδήμων και εκλογικός νόμος, είναι ουσιαστικά το σήμα που περιμένει προκειμένου να ξεδιπλώσει με τη σειρά του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα χαρτιά του. Τώρα, ο Γιάννης Βαρουφάκης προσέρχεται με δική του πρόταση και για την ψήφο των αποδήμων και για την προεδρική εκλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι όλο αυτό δράζεται σε μια επικοινωνιακή εντύπωση και τίποτε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρευρεθεί, γνωρίζοντας εκ προημνίου όμως ότι σε αυτό το ραντεβού θα διαφωνήσει, Γιάννη. Λέγαμε πριν με Μάνο, τώρα και σε αυτά που είπε και και η Γεωργία. Το ότι θα γίνουν, επειδή το συνδέαμε ή μπορεί να συνδεθεί και με την αντιπαλότητα που ήρθε ανάμεσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο κίνημα αλλαγής, για τα από πού προέρχονται οι διαρροές ψήφων. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που είπε και η Γεωργία, ότι εκεί κάπου, ακόμα και ότι θα προσφέρει, θα προτείνει όνομα για την προεδρία της Δημοκρατίας, η κυρία Γεννηματά, τη φέρνει πιο κοντά, δηλαδή μήπως μπορούν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο μαζί η Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την ψήφο των Ομογενών μέχρι την προεδρική εκλογή. Η Γεωργία, επειδή γνωρίζει και καλύτερα το ρεπορτάζ, έχει και πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ, όπως το βλέπω από λίγο πιο μακριά, θεωρώ ότι η κυρία Γεννηματά βρίσκεται σε μια στρατηγική στρέβλωση, γιατί καταλαβαίνει ότι το κοινωνικό του ακροατήριο απευθύνεται και αυτή τη στιγμή, κοιτάζει πάντως τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο όμως μέρος του στελεχειακού δυναμικού και της κοινοβουλευτικής ομάδας, εγώ θα έλεγα. Μητσοτάκη και Γεννηματά, η περιθωριοποίηση του Τσίπρα εξυπηρετεί. Έτσι είναι. Είναι στόχευση. Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Από την άλλη, βλέπουμε ότι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσοι ήταν και υπουργοί, κάτι είχαν κυβερνητικές θέσεις στην περίοδο της διακυβέρνησης από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, είναι περισσότερο δεκτικοί προς το αφήγημα το πολιτικό του κύριου Μητσοτάκη παρά προς του κύριου Τσίπρα. Μένει να φανεί ακριβώς πώς θα αναταχθούν εκεί οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ μας έχει δείξει, για να πάμε στην ιστορική του διαδρομή, ότι δεν τρώγεται εύκολα, να το πω έτσι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκυρία αυτή. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του. Ο πειρασμός των εκλογών είναι μεγάλος. Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχει διαβάσει και την ιστορία και τα έχει ζήσει, προφανώς δεν θέλει να κάνει το λάθος του πατέρα του από το 1993 για να μην πάει η χώρα σε τέταρτη εκλογή
ενώ πήρε ένα 48% με μια κοινωνική αποδοχή 3,5 εκατομμυρίων, όχι σήμερα που είμαστε στα δύο κάτι ενώ χάοδες, αναγκάστηκε να κυβερνήσει με 150 συν μία δανεική ψήφα από την τότε Διανά του Κωστή Στεφανόπουλου και τελικά να ανατραπεί όπως ανατραπεί. Βέβαια. Έτσι, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, δεν, πραγματικά το... στο κομμάτι της τουρκικής προκλητικότητας, επειδή το είπαμε και με την Γεωργία. Τι θα μπορούσαν τώρα το ελληνικός πολιτικός κόσμος, πώς κρίνεται τη μέχρι τώρα αντίδραση με όλα αυτά που γίνονται, και εγώ θα έλεγα και την Βόρεια Συρία, εννοείται αυτή την απόφαση του Ερντογάν να εισβάλλει στα εδάφη της Συρίας, να συνεχίσει μάλλον την επιχείρηση από εκεί που την είχε αφήσει το προηγούμενο διάστημα, και τη δική μας όταν αρχίζουν και μαζώνουν τα φίδια και εμάς, σχετικά ήπια αντίδραση σε όσα συμβαίνουν από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς να πούμε εδώ ότι πάντα ήπιοι ήμασταν απέναντι στην Τουρκία σε αυτές τις αντιδράσεις μας. Νομίζω ότι εδώ έχουν σειρά άλλοι πριν από εμάς και στην Ευρώπη, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία αναλύσαμε πριν, να τραβήξουν το αυτί του κύριου Ερντογάν. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει βιώσει πλέον τον κύριο Ερντογάν, μάλλον ανάποδα να το πούμε. Ο κύριος Ερντογάν έχει καλωσορίσει 5 τουλάχιστον εκλεγμένους Έλληνες πρωθυπουργούς. 6. Ακριβώς. Μας γνωρίζει καλύτερα. Εμείς είμαστε μια συγκυρία που προφανώς για να επιτευχθεί και να υπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη ότι η χώρα γυρίζει σελίδα, χρειαζόμαστε ένα διεθνή περίγυρο ο οποίος δεν θα ανοίγει μέτωπα. Οπότε νομίζω ότι η στρατηγική του κατευνασμού εδώ, την οποία παραδοσιακά ακολουθεί η ελληνική πολιτική ηγεσία και δεν εννοώ μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, προφανώς περνάει σε δεύτερο πλάνο γιατί προέχει η συντονισμένη αντίδραση της Ευρώπης που όπως είπαμε πριν δεν την είδαμε και όπου την είδαμε ήταν άνευρη και πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Μάλιστα. Ένα σύντομο σχόλιο, Γεωργία, που θα μείνεις μαζί μας. Θα χαιρετήσουμε τον Μάνο τον Οικονομίδη. Γεωργία, θα μείνεις αν έχεις το περιθώριο μαζί μας. Ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Είναι και η συγκυρία πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να δούμε ότι από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση, στην Αθήνα έχουν βρεθεί ο κύριος Πομπέο, ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Αυτό σημαίνει ότι ενώ αυτά εξελίσσονται σε επιχειρησιακό επίπεδο στη Συρία με την Τουρκία προελάβνουσα, σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχει μία συντονισμένη αδράνεια, τουλάχιστον σε επίπεδο διατυπώσεων, παρά την παρουσία υψηλών ξένων αξιωματούχων. Αυτή την αφωνία από πλευρά τη κυβέρνηση κατήγγειλε ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση του το Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, όπως είπε και ο Μάνος, η δική μας εξωτερική πολιτική κινήθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο της πολυδιάσπασης αλλά και των ήπιων τόνων. Εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν έχει διαβάσει την ελληνική πολιτική σκηνή οριζόντια, έχει προβλέψει τις αντιδράσεις και βέβαια καταλαβαίνει ότι το τελευταίο πράγμα που ήθελαν οι Ευρωπαίοι είναι έναν ακόμη πονοκέφαλο και μάλιστα αυτού του τύπου. Αυτό πάντως το οποίο ξέρουμε από χθες, από προχθές μάλλον, από την ομιλία της κυρίας Γεννηματά στη Βουλή, είναι ότι η ίδια σε επίπεδο θέσεων θα ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, την άλλη εβδομάδα να υπάρξει επαναδιατύπωση θέσεων της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας. Άρα, στη Σύνοδο Κορυφής 17 και 18 του Οκτώβρη, περιμένουμε να δούμε πώς η Ευρώπη θα δείξει και αν θα δείξει αυτήν την αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γεωργία, θα σε κρατήσουμε μαζί μας. Μάνο, θα σε χαιρετήσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Μαζί μας και σήμερα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον αντιπρόεδρο της Πομιδά. Θα είναι πιο οικονομικό το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πιστεύουμε να σας ενδιαφέρει και εσάς. Σε λίγα λεπτά πάλι εδώ. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Attica TV, Network 24, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Καλησπέρα σας κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Εκπροσωπείτε έναν κλάδο αρκετούς τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν... Πολύ μεγάλος. Ναι, χάρη να είμαι και πολιτικός μηχανικός, οπότε έχω το και... Το ξέρω, είστε και πολιτικός μηχανικός, έχετε κεντράσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχετε και γενικά πολλούς... αλλά οι ιδιοκτήτες είναι, να πούμε μόνο ότι οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα είναι 6 εκατομμύρια. Ναι.
λίγο ίσως πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι όλοι των, όλων ναι. όσων μας βλέπουν, όλοι ακριβώς. όσοι είμαστε εδώ. Είμαστε και ιδιοκτήτες. Είναι και ιδιοκτήτες ακριβώς. Κλάδος, τέλος πάντων, κατηγορία πολιτών οι οποίοι επλήγησαν το διάστημα της κρίσης. Σήκωσαν μεγάλο βάρος από την προσπάθεια της χώρας. Ίσως το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο, έτσι, από τα πλασιάστηκαν οι φόροι. Από τον ένφια μέχρι που αλλού. Ο ένφια σίγουρα είναι βασικό. 40 φόροι και τέλη. Και παραπάνω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή με βασικότερο τον ένφια, ο οποίος μπήκε στα μνημόνια. Και ο οποίος είναι ένας διπλός φόρος, όπως ξέρουμε. Το έχουμε αναλύσει, μην τρώω και το χώρο. Ναι, 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 ναι. Γενικώς, όπως είχα πει και σε μια άλλη, δεν θυμάμαι, σε μια άλλη πρόσβατη εκπομπή, το μόνο που ανέβηκε στα μνημόνια για την ιδιοκτησία ήταν οι φόροι. Όλα τα άλλα πέσαν. Οι τιμές, η ζήτηση. Η ζήτηση, ναι. ακριβώς. Τώρα, με αφορμή και επειδή γίνεται η προσπάθεια και από αυτή την κυβέρνηση και κυρίως φαντάζομαι και δική σας προσδοκία στην, με αυτά που είχαν ακουστεί και προεκλογικά, ότι ήταν η ιδιοκτησία θα έφευγε ένα κομμάτι αυτού του βάρους από πάνω της. Τελικά, βλέπω ότι κάνατε τώρα, είχατε και μια επιστολή προς τον κύριο Σταϊκούρα. Περιμένατε την έκπτωση φόρου για την αναγέννηση στο 40% της... Ένα μέτρο σημαία. Ένα μέτρο σημαία. Σημαία για μας. Και τελικά δεν προχώρησε. Και το οποίο έχει γίνει αποδεκτό. Δεν ξέρω αν κόβεται. Ναι. Δεν θέλω να κρατήσω μικρό καλάθι. Καταρχήν να πω ότι η κυβέρνηση αυτή, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, ξεκίνησε θετικά. Μείωσε το ένφια μέσα στο σταθμικά 20-22%. Πολύ καλό. Το είδαμε όλοι στα καθαριστικά. Νομίζω ότι λίγο πολύ στα καθαριστικά το είδαν όλοι. Πολύ του όλοι ιδιοκτήτες. Και είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση και στη ΔΕΘ αλλά και προεκλογικά δύο μέτρων πολύ σημαντικών μέτρων. Το ένα πολύ κρίσιμο μέτρο για όλους τους ιδιοκτήτες, ότι κάθε δαπάνη ανακαίνησης, προσέξτε, ενεργειακής αναβάθμισης, λειτουργικής αναβάθμισης, ναι. άρα πάμε και σε διατηρητέα ή ενισχύσεις στατικά Σωστό, διάφορα αυτό θέματα. Και όλο το φάσμα. Και λειτουργικής και στα διατηρητέα, ναι. 40% αυτών των δαπανών θα εξέπτεται από το φόρο του καθενός και μάλιστα έχει βγει και στα δημοσιεύματα ότι θα είναι ανατριετία μέσα, θα υπάρξει δηλαδή ένας συμψηφισμός. Προσέξτε, η λογική που είχαμε κάνει αυτή την πρόταση εμείς μάλιστα στην Πομιδά, ο πρόεδρος μας ο Στάτος Παραδιάς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, είχαμε πει το εξής, να είναι 50% και έγινε τελικά 40%. Ποια είναι η λογική? Ότι έχει φοβερά πλεονεκτήματα. Καταρχήν είναι ένα κίνητρο μαζικής επιρροής. Μαζικής. Και θες τέτοια κίνητρα για να πιάσει το 4% ανάπτυξη. 5. Με συγχωρείτε, το είχαμε δει αυτό πώς εξελίχθηκε όταν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης στις κατοικίες. Ακριβώς. Υπήρξε τεράστια ζήτηση. Ακριβώς. Που δεν περίμεναν ούτε τα κυβερνητικά επιτελεία. Ακριβώς και έγινε το ίδιο λάθος, για να πηγαίνουμε σε αυτό. Ενώ έγινε το ίδιο λάθος που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος θα προλάβει πρώτος και δεν έχω τα λεφτά και δεν μπήκαν, μείναν έξω πάρα πολλοί άνθρωποι. Προσέξτε και κάτι άλλο, δούμε γιατί το είπατε. Αυτό η πρόταση αυτή για την έκπτωση φόρου είναι ιδανική για αυτούς που έχουν υψηλά, μεσαία, υψηλά εισοδήματα και δεν μπαίνουν στο εξοικονομώ. Αλλά έχουν τα ίδια κεφάλαια. Έτσι, για αυτούς θέλουμε να μπουν στην οικονομία, μεσαία τάξη δηλαδή. Ναι. Μεσαία προς πάνω. Άρα, για να γυρίσω πίσω, είχε γίνει αυτό αποδεκτό. Και θα ήταν ένα εκπληκτικό μέτρο, γιατί προσέξτε, δεν θα υπήρχε καμία μεταφορά πόσων και χρημάτων. Η έκπτωση φόρου θα πήγαινε σαν κουμπαρά στο τάξη. Και θα γινόταν ένα συμψηφισμό με το ένφια, με το εισόδημα, με τους φόρους που έχει ο καθένας, τους οποίους θα ήταν εξασφαλισμένη και η πληρωμή τους για την κυβέρνηση. Το πούμε και αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε... για να το κάνουμε κατανοητό στους τηλεθεατές, απλά θα άλλαζε ο κωδικός συγγραφής του τάξη. Ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, σπουδαίο κίνητρο. Συν ότι, να το πούμε και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, θα ανέβαζε πάρα πολύ τη φορολογητέα βάση, την ύλη, τη φορολογητέα ύλη. Γιατί θα είχαμε παντού, έπρεπε αυτές οι εργασίες να είναι πιστοποιημένες με τιμολόγια κλπ. Άρα, αμέσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μπαίνει στην οικονομία, ανεβαίνει ο τζίρος, ανεβαίνει η ανάπτυξη λοιπόν. Θέσεις εργασίας. Δεν θέλω να το συζητήσω. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Τι είχαμε το πρόβλημα τώρα? Ενώ η ανακοίνωση ήταν μέχρι και πρόσφατα και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα είναι έκπτωση φόρου, υπήρχαν δειλά-δειλά κάποιες σκέψεις που βλέπαμε και σε δημοσιεύματα, δεν ήταν επίσημο, ότι θα γίνει έκπτωση από το εισόδημα. Η έκπτωση αντί από το φόρο στο εισόδημα, όπως έχουμε και κάποια παραδείγματα στο site μας, στην ουσία κυρώνει το μέτρο. Διότι το όφελος. Το όφελος σε πολλές περισσότερες πλήστες περιπτώσεις είναι κάτω από το ΦΠΑ ο οποίος των ανακαινήσεων. Άρα είναι πολύ μικρό το όφελος και για τους περισσότερους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει 40% σε μια ανακαίνιση και μετά μπαίνει στην κλίμακα τη φορολογική, μένει 10%, 5 τέτοια νούμερα. Άρα είναι κάτι το οποίο εμείς θέσαμε στον κύριο Σταϊκούρα. Ευελπιστούμε ότι θα το ξανασκεφτεί, θα το δει. Το κυνηγάτε που λέμε. Το κυνηγάμε. Πρέπει και νομίζω ότι δεν έχει λήξει. Δεν θέλω να πιστεύω, γιατί αλλιώς θα κυρωθεί σαν μέτρο, δεν θα έχει μαζικότητα. Θα είναι ένα μέτρο το οποίο. Υπήρχε και ένα μέτρο. Έχει πολύ μικρή επιρροή.
που αφορούσε και τις νεότιμες οικοδομές, ναι. Έτσι, τις νεότιμες αυτό έχει, είναι άλλη, ήταν άλλ, το άλλο κομμάτι του ΦΠΑ, έτσι, για την, το ΦΠΑ. Ότι δεν θα πληρωνόταν το ΦΠΑ, είναι αναστολή ουσιαστικά του ΦΠΑ στις ναι. νεότιμες... του ΦΠΑ, ο οποίος ήταν από το 2006, για να πούμε, σε όλες τις νεότιμες. Ναι. Και πείτε μας το, αυτό, ναι. Όπως φαίνεται, θα εφαρμοστεί για όλες τις άδειες από 2019 και μετά, που δεν έχουν υλοποιηθεί. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα τι άρα, γίνεται. Ενώ έχουν εκδοθεί. Ναι. Αλλά δεν έχουν αρχίσει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αρχίσει, θα έχει 24, ο άλλος θα έχει 3. Εδώ τι έχουμε τώρα, ακίνητα πολλαπλών ταχυτήτων. Τι δύο, παραπάνω ταχυτήτων. Πολλαπλών. Ναι. Γιατί έχουμε αυτούς που είναι από το 6 απόλυτοι, που είναι ένα μεγάλο στόκ, το οποίο θα είναι πλέον μη ανταγωνιστικό, γιατί θα έχει 24%. Ναι. Και το καινούργια τα νεότητα που θα χτιστούν τώρα θα έχουν 3%. Άρα έχουμε μία διαφορά εδώ. Άρα θα έχουμε ένα πρόβλημα να φύγει αυτό το στόκ, το οποίο είναι νεόδμητο, έτσι. Δηλαδή, ένα κίνητο που έγινε το 2009-10 είναι καινούριο και δεν έχει κατοικηθεί, δεν έχει πουληθεί. Άρα εδώ είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, εδώ καταλαβαίνουμε, και εγώ όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι είχε μια τεχνική δυσκολία να εφαρμοστεί από το 6, με την έννοια ότι πολλοί ήδη είχαν πληρώσει το ΦΠΑ από αυτούς τότε. Mm. Πώς θα πας τώρα πίσω και θα πεις εσύ μη το πληρώσεις που έβγαλες άδεια το 6, παρόλο που είναι απόλυτο, ενώ εσύ πληρώσες. Υπήρχε ένα τέτοιο τεχνικό θέμα. Το άλλο όμως ζήτημα. Αυτό πώς μπορεί να λυθεί, εσείς δηλαδή, πρώτα εσείς πώς θα μπορούσατε να θέλει λογιστικό, είναι φοροτεχνικό. Είναι φοροτεχνικό. Φοροτεχνικό, ναι. Καθαρά φοροτεχνικό. Ναι. Ίσως ενδεχομένως να μπορούσε να λυθεί για αυτούς που τουλάχιστον είναι απόλυτα. Αυτά που είναι απόλυτα. Γιατί αυτοί που πουλήσανε, εντάξει, πουλήσαν, πληρώσαν ένα ΦΠΑ. Ακριβώς, δεν τους. Τελείως. Αυτοί που έχουν μείνει με απόλυτα είναι ζήτημα. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάλι ένα τύπο ανάπτυξη. Μην τα ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι, ναι, και ναι. Αυτό. Τώρα, το άλλο όμως ζήτημα είχε τεράστια μαζικότητα. Τεράστια μαζικό. Για το τεράστια θέμα μαζικό. Της ανακαίνησης. Πρέπει έτσι, να το δει η κυβέρνηση, έστω αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία, όπως είπες, είναι μέτρο σημαία. Είναι μέτρο και το ίδιο της ίδιας κυβέρνησης. Εγώ επιμένω σε αυτό, κύριε Κρανίδη, γιατί έχω μία εικόνα από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες στις μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη που περίμεναν αυτό το μέτρο σημαία για να κάνουν ανακαίνιση για εμπορικούς. Δεν το συζητάμε. Και ο τεχνικός κόσμος. Και τα. Να σας πω μόνο ένα νούμερο. Και το οποίο το παρέθεσε σε πρόσφατο άρθρο μου, κύριε Κυριακή. Πριν, με άδειες, πριν του 1980, έχουμε ένα στόκ περίπου 50-60% του κτηριακού στόκ. Ξέρετε πόσα κτίρια είναι αυτά? 2 εκατομμύρια περίπου. Κτίρια, πρώτο του 1980. Και ένα πολύ μεγάλο από αυτά είναι του 70, του 60. Άρα έχουν μεγάλη ανάγκη ανακαίνηση. Θα φύγει το 90. Θα φύγει γιατί το 90 θέλει ανακαίνιση. Για άρα... να βάλουμε και την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς. Για να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν. Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το μέτρο. Τι ωφέλει. Ασφάλειες, τι πραγματικά. Πολλά νομίζω είναι, δηλαδή... ότι πρέπει να βρεθεί, το λέω. Καταρχάς θεωρώ... ο κύκλος εργασιών που ανοίγει, ο κόσμος που θα απασχοληθεί. Είναι τώρα ούτε μπορεί να υπολογιστεί. Τα ωφέλη είναι τεράστια. Οι φόροι οι οποίοι θα εισπραχθούν και από εισόδημα από των προμηθευτών, όλα αυτά. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούνε προσεκτικά, βάζοντας κάτω και τους αριθμούς, γιατί όλα είναι οι αριθμοί. Θα έχει τέτοια μεγάλη απόδοση και για τα κρατικά έσοδα, την οποία δεν θα μπορούν να πιστεύουν οι ίδιοι. Μακάρι και να συμβάλλουμε και εμείς, κύριε Κρανίδη, με αυτό. Όλοι και όσο μπορούμε να το δημοσιοποιούμε και να. Εντάξει, σε εισαγωγικά η πίεση που ασκείται σε μια απόφαση η οποία θα μπορούσε να. Θεωρώ ότι ακόμα επειδή είναι στον προϋπολογισμό, αυτό φάνηκε στον προϋπολογισμό, υπάρχει χρόνος για το φορολογικό. Ναι. Έχει την ευκαιρία υπάρχει η κυβέρνηση ναι. και πρέπει να το κάνει. Αλλιώς δεν επιμέναμε και εμείς τόσο πολύ. Ξέρετε, εμείς στην Πομιδά έχουμε ένα καλό. Έχουμε μεγάλη αξιοπιστία. Και για τα κτηματολόγια όλα. Τα ψάχνουμε ναι, όλα. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, είναι, είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό το μέτρο θα φέρει τεράστια μαζική επιρροή. Και την αξιοπιστία, αλλά και την τεκμηρίωση και από πλευρά κοινή γνώμη. Είναι κάτι που ναι. πρώτα ο πρόεδρός μας, ο Στάτος Παραδιάς, σίγουρα και ο κύριος Παραδιάς είναι μεγάλο. Πλέον ειδικό στα κίνητα. Και, αλλά νομίζω ότι είναι ακριβώς και όλος αυτός ο κόσμος που έχετε από πίσω. Πολύ πείτε μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στην αγορά των ακινήτων, κύριε Κρανίδη. Η αγορά των ακινήτων έχει πολλαπλές ταχύτητες. Τα βλέπουμε κιόλας με τα θέματα του Airbnb, με τα ενίκια. Έτσι, υπάρχει μια ζήτηση αυξημένη, η οποία ανεβάζει και τις τιμές, λογικό. Το ίδιο μπορεί να υπάρχει και για κάποιες για τις τιμές πωλήσεων. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα, θα το λέγατε αυτό, θέλει είναι δρόμο, επανεκδενευμένο. Θέλει δρόμο. Είναι όμως, είμαστε σε πολύ καλό ρυθμό με την έννοια ότι ήμασταν στον πάτο. Δηλαδή, όταν είσαι στο 10 και πας στο 1, ναι. Κάποια στιγμή καλό είναι να πας στο 2, το 3 και το 5. Και βλέπεις το 10 έτσι, και πιο κοντά. Ας μείνεις, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι για να μπορέσει να γίνει το άλμα, για να πάμε στην κανονικότητα, πρέπει να μπει στο παιχνίδι η μικρομεσαία οικονομία. Και αυτό πάλι έρχεται τέτοιου τύπου μέτρα, αλλά και άλλα. Για παράδειγμα, όταν η μικρομεσαία οικονομία ανεβούν τα διαθέσιμα εισόδημα, ανεβεί λίγο ο τζίρος, μπορεί να έχει πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια επικουρικά, να το τονίσω. Ναι. Επικουρικά ναι, ναι. πλέον, έτσι. Τότε θα μπορέσει ακόμα περισσότερο να υπάρχει. Δεν φτάνει η ξενή ζήτηση, δηλαδή, να το πω έτσι. Κύριε Κρανίδη, ξενή ζήτηση είναι σημαντική, αλλά δεν φτάνει. Θα ξεμπλοκάρει
την αγορά ακινήτων, η ρύθμιση που σήμερα δέχτηκε η Κομισιόν μετά από 8 χρόνια, νομίζω, για τα κόκκινα δάνεια, να πέσει δηλαδή η ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να αρχίσει ο δανεισμός. Θεωρείτε ότι αυτό θα έχει αντανάκλαση στην αγορά ακινήτων, αν γίνει? Δεν το έχω δει. Δεδομένα τα κόκκινα δάνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχει μπλοκάρει καταρχήν το τραπεζικό σύστημα, έχει μπλοκάρει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να δανειστούν, έχουν μείνει εκτός συστήματος. Νομίζω ότι αν δεν την έχω δει αυτή τη λύση, σίγουρα κάποια λύση, οποιαδήποτε λύση που μπορεί να πάει το σύστημα μπροστά, βοηθάει, γιατί θα βοηθήσει πάλι τη ζήτηση, πολύ σημαντικό. Σύν ότι θα περιορίσει και την προσφορά. Προσέξτε το πρόβλημα. Αν ξαφνικά, ας πούμε, οι τράπεζες βγουν και βγάλουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, τι θα δημιουργήσουν? Υπερπροσφορά. Άρα θα πέσουν πάλι τιμές. Γι' αυτό δεν το κάνουν, γιατί δεν τις συμφέρει και τις ίδιες. Είναι το ίδιο που συμβαίνει, ξέρετε, και στο Airbnb. Δηλαδή, όταν πλέον όλοι έχουν πάει στο Airbnb, δηλαδή έχουμε 10.000 ακίνητα στην Αθήνα μόνο. Μόνο, ε? Μόνο. Και δεν υπάρχουν ακίνητα για την κλασική μίσθωση, ανεβαίνουν τα ενοίκια στην κλασική μίσθωση. Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές και οι ιδιοκτήτες, το είπα σαν να το είπα, τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι η οικονομία είναι κάτι που κινείται από μόνη, ελεύθερη είναι η οικονομία. Το κράτος πρέπει να μπαίνει όμως να δίνει τα κίνητρα και να καθοδηγεί, όπως αυτό το κίνητρο που είπατε. Κάτι τελευταίο, κύριε Κρανίδη, πολύ σύντομα, γιατί μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις από το εξωτερικό στα ελληνικά κίνητα. Αυτό πολύ σύντομα, αν μπορέσετε έτσι να μας δώσετε, ποια είναι η κατάσταση που επικράτησε. Εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα, είναι μεγάλο. Γιατί η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι το country risk, προσέξτε, μετά, τα τελευταία χρόνια, δεν θα πω από όταν εξελέγει αυτή η κυβέρνηση, δεν θέλω να το πω πολιτικά. Το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να μειώνεται, σχεδόν εξαλειφθεί, δηλαδή η πιθανότητα χρεοκοπίας. Το είδαμε και στην πρόσφατη δανεισμό. Από τη στιγμή που το country risk λοιπόν έχει μηδενιστεί, οι τιμές είναι χαμηλές, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες υπεραξίας. Θα ανέβει κι άλλο αυτή η ζήτηση. Θεωρείται δηλαδή ένας προορισμός επενδυτικός, με όλες τις κινήσεις μείωση γραφειοκρατίας κλπ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ζήτηση. Δεν όμως επαρκεί. Δεν επαρκεί. Πρέπει αυτή η ζήτηση με κατάλληλες πολιτικές να δώσει όθηση στη μικρομεσαία ελληνική ζήτηση, να το πω έτσι. Εσωτερική ζήτηση. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η ζήτηση, να μην το ξεχνάμε. Είναι η πνοή που μας κρατάει αυτή τη στιγμή από τον τουρισμό ξεκινώντας και πηγαίνοντας στα υπόλοιπα προϊόντα. Κύριε Κρανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στις επόμενες εκπομπές να σας έχουμε πάλι. Ναι, μπορούμε να έχουμε τακτικά, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα ζητήματα που και μπορούμε αν έχουμε να τακτική, θα έχουμε και το κοινό κόσμο, να είναι ενημερωμένο. Είναι μεγάλο. Γεωργία Σαντανά, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ για την παρουσία σου. Το ρεπορτάζ που μας έδωσε το πολύ σωστό, το πλήρες ρεπορτάζ, Γεωργία. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, 5 η ώρα, εδώ στο Attica TV, Network 24. Καλή σας νύχτα.